φάτε, λέει, στις θάλασσες, έχετε ζέστη, αλλά... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Δάφνη Μπόκοτα και από το Όσλο της Νορβηγίας σας στέλνω έναν αναγκαστικά παγωμένο χαιρετισμό εκ μέρους όλης της ελληνικής αποστολής, αφού η θερμοκρασία είναι μόλις λίγο πάνω από τους 0 βαθμούς. Σήμερα μάλιστα μας περίμενε και μια έκπληξη, γιατί μόλις ξυπνήσαμε το πρωί είδαμε αρκετά πυκνό χιονάκι να πέφτει στην πόλη. Τα δικά σας τα μαθαίνουμε βέβαια, έχετε ζέστη, έχετε πάει για μπάνιο, καλό κεράκι κάτω, αλλά δυστυχώς Ελλάδα είναι μόνο η Ελλάδα. Παγωμένη Νορβηγία, όμως οι θερμοκρασίες εδώ στο Spectrum, το χώρο διοργάνωσης, είναι ιδιαίτερα ψηλές. Να σας βοηθήσω λιγάκι με το φιλμάκι που παρακολουθείτε και θα τα πούμε μετά όσον αφορά τις λεπτομέρειες. Προερχόμενοι λοιπόν από τους Vikings, οι Νορβηγοί αποφάσισαν να βασίσουν το φιλμ στην παράδοσή τους. Το Volven είναι η θηλυκή θεότητα που έδωσε το πνεύμα στους ανθρώπους. Μας έδωσε τη δύναμη να δημιουργούμε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας και είναι πάντοτε μέσα μας να μας συνδέει με τη φύση. Ένα ταξίδι λοιπόν σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν παρακολουθεί το φιλμ, φτάνοντας δε στη σύγχρονη εποχή, οι Νορβηγοί διοργανωτές επιστρατεύουν τις επίλεκτες μονάδες τους για την παρουσίαση του διαγωνισμού. Έτσι μην απορρίσετε όταν δείτε τον Morten Hackett, μέλος του γνωστού συγκροτήματος των ΑΧΑ, να παρουσιάζει το διαγωνισμό μαζί με την Ingvild Bryn. Δείτε όμως και ακούστε πρώτα τον Morten Hackett και θα τα πούμε μαζί σε λίγο. Heaven's not for saints. You only have one cup. Now you filled it up. Let it go, babe. Just let it go. Dim lit path ahead. The road is wide, but your eyes are red. Let it go, babe. Just let it go. Child of brother, my brother, look around you. Now just calling you close to the edge. Who knows the distance? The distance will light it knows the way. Your father and your son. Life has just begun. Let it go, babe. Just let it go. Ήταν ο Morten Hackett, απολαύστε τον με Smokin. Δεν θα τον έχετε ξαναδεί, όταν ήταν με τους ΑΧΑ οι εμφανίσεις του ήταν τελείως διαφορετικές.
Παρακολουθείτε τις ελληνικές σημαίες κέντρο στην εικόνα από τους Έλληνες που έχουν έρθει από την Αθήνα εδώ, αλλά και από τους Έλληνες της Νορβηγίας. Αυτός ο κύριος είναι ο Φρόντε Τίνες, που είναι ο διευθυντής της ορχήστρας της ραδιοφωνίας του NRK, που θα κάνει τον άθλο να παρακολουθήσει παίζοντας την απόψινη βραδιά. Γεμάτο κατάμεσα το Spectrum Theater εδώ στο Όσλο, με τα εισιτήρια πουλημένα εδώ και ένα μήνα, και ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την συμπαρουσιάστρια του Morten, την Ingvild Brin, ανταποκρίτρια της νορβηγικής τηλεόρασης στην Washington. Να την κοπελιά μας. Το ζεύγος μας λοιπόν για απόψε είναι ο Morten και η Ingvild. Και αυτή θα πρέπει να είναι η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας, που μόλις είδατε. Το πρώτο βεβαίως, ο πρώτος χαιρετισμός, να τη βασίλισσα, απευθύνεται στη βασίλισσά τους. Έχουμε τα καλωσορίσματα, τα οποία εγώ θα ήθελα να επωφεληθώ για να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το διαγωνισμό. Συμβαίνουν 6.000 θεατρές στο θέατρο και 300 εκατομμύρια στις οθόνες σε όλο τον κόσμο. 2 περίπου χιλιάδες τα μέλη των αποστολών των χωρών. 637 δημοσιογράφοι και 53 παρουσιαστές. 60 μέτρα σκηνή. 8 τόνοι αλουμίνιο για την κατασκευή των σκηνικών. 120 μικρόφωνα, 24 από τα οποία ασύρματα. Εδώ οι παρουσιαστές μας θα απευθύνουν χαιρετισμό σε όλες τις γλώσσες. Καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα Ελλάδα, τα ακούσατε. 20 χιλιόμετρα καλώδια, συνεχίζω εγώ. 18 κάμερες. Και βάλτε με το νου σας πόσο χρήμα, πόσο σκόπος, πόση αγωνία, πόσο καρδιοκτήπη χρειάστηκε για να φτάσουμε σε αυτό που παρακολουθούμε απόψε. Πραγματικά οι Νορβηγοί έχουν ξοδέψει πάρα πολύ χρήμα για αυτό το διαγωνισμό και έχουν κάνει και πολλές καινοτομίες. Υπάρχει ένας κεντρικός κομπιούτερ ο οποίος έχει αναλάβει όλη τη δουλειά της αποσυνής διοργάνωσης. Και ένα σκηνικό το οποίο δυστυχώς είναι πολύ καλύτερο στην αίθουσα από ό,τι στην τηλεόραση. Δεν λειτουργεί τόσο τηλεοπτικά. Καλώς ήρθαμε λοιπόν στο Όσλο για να παρακολουθήσουμε 3 ώρες ζωντανό πρόγραμμα αυτό το διαγωνισμό τραγουδιού. Να σας πω εγώ για τις καινοτομίες που έχουν κάνει οι Νορβηγοί και που είναι αφενός μέσα στο μέρος της ψηφοφορίας, ο κομπιούτερ που έχει αναλάβει τα πάντα. Και αφετέρου ότι πριν από το κάθε τραγούδι ο αρχηγός του κράτους ή κάποιος εκπρόσωπός του απευθύνει χαιρετισμό για λίγα δευτερόλεπτα, αυτό δεν υπήρχε μέχρι πέρσι. Η Νορβηγία λοιπόν έχει το προνόμιο να φιλοξενεί και να διοργανώνει αυτό το διαγωνισμό, σπάζοντας το σερί των 3 νικών της Ιρλανδίας τα προηγούμενα χρόνια. Η διαδικασία βέβαια του διαγωνισμού είναι η ίδια, είναι η παρουσίαση των τραγουδιών των 23 χωρών που συμμετέχουν, το διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος έχουμε την ψηφοφορία και τη βράβευση. Which allows artists from 23 countries. 23 λοιπόν χώρες που πέρασαν από την προκριματική φάση, γιατί φέτος υπήρξε και προκριματική φάση, θα διαγωνιστούν για την πρώτη θέση απόψε. But there is an additional prize. Υπάρχει όμως και το βραβείο, νάτο το βραβείο. Αυτό είναι φτιαγμένο από πέτρα και από μπρούτζο, από τον Bård Breivik, ο οποίος είναι ένας διάσημος γλύπτης εδώ της Νορβηγίας. Προβλέψεις φέτος δεν μπορούν να γίνουν για το ποια χώρα έχει περισσότερες πιθανότητες. Έχουμε μια ρυθμική, εντυπωσιακή, εμπορική Βρετανία, έχουμε μια ποιοτική Πολωνία, έχουμε μια ποιητικότατη Ιρλανδία, μια εκφραστικότατη ερμηνεύτρια από την Κροατία, έχουμε μια δυναμική Ελλάδα, έχουμε μια μελωδική Σουηδία. Η μάχη θα είναι δύσκολη και ο νικητής θα είναι απρόβλεπτος απόψε. Φέτος λοιπόν άλλαξαν τα πράγματα στην Eurovision, γιατί είχαμε 30 αιτήσεις για συμμετοχή. Όμως οι κανόνες λένε ότι είναι 3 ώρες ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και 30 τραγούδια δεν χωράνε.
Έπρεπε λοιπόν να φύγουν 7 χώρες. Έτσι όλες οι χώρες έστειλαν τα τραγούδια τους, έγινε μια προχρηματική επιτροπή από κάθε χώρα, ψηφίστηκαν πάλι μεταξύ των χωρών τα τραγούδια και έτσι Γερμανία, Ρωσία, Ουγγαρία, Δανία, Ρουμανία, το Φίρομ και το Ισραήλ έμειναν έξω. 7 χώρες δηλαδή έμειναν έξω, τις χειροκροτεί εδώ το Spectrum Theater. Είναι μαζί μας, μας βλέπουν, μας βλέπει όλος ο κόσμος απόψε και αυτό το χειροκρότημα για τις χώρες που αποκλείστηκαν. Και έχει έρθει η ώρα που θα ξεκινήσουμε πια το διαγωνισμό. Σας υπενθυμίζω ότι η σειρά είναι σειρά με κλήρωση. Πρώτη είναι η Τουρκία. Καλή τύχη λοιπόν σε όλους. Good luck. Νορβηγική καλή τύχη, μόλις ευχήθηκαν οι παρουσιαστές και ξεκινάμε το ταξίδι μας. Τουρκία πρώτος σταθμός. Στην Κάρτ Ποστάλ της Τουρκίας λοιπόν, οι Νορβηγοί έστειλαν συνεργεία στις χώρες που συμμετέχουν, αυτή είναι μια άλλη καινοτομία και γύρισαν εκεί ένα μέρος της Κάρτ Ποστάλ, παρακολουθώντας τους καλλιτέχνες, τις συνήθειές τους, με τους δικούς τους ανθρώπους και εν πάση περιπτώσει στα σπίτια τους και στις χώρες τους. Αυτό όπως καταλαβαίνετε αύξησε κατά πολύ το κόστος παραγωγής της Νορβηγίας, αλλά θεώρησαν ότι ο διαγωνισμός το χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Μέρος λοιπόν της κάθε Κάρτ Ποστάλ είναι οι εικόνες στην πατρίδα του κάθε καλλιτέχνη και μέρος της οι εικόνες της Νορβηγίας. Μπήκαμε τώρα ας πούμε στην Κάρτ Ποστάλ, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι Νορβηγία. Μέρος λοιπόν οι εικόνες της Νορβηγίας. Η Σέπνεμ Πάκερ για την Τουρκία φιλοξενήθηκε εδώ στην Νορβηγία στο πάρκο του Όσλο, είναι μόλις 19 χρονών. Κάποιοι στίχοι, οι ρίζες μου ξεγυμνώθηκαν, ο ουρανός μου είναι πιο σκοτεινός, πιο φθινόπωρο είναι σήμερα, πάντα το τέλος, πάντα σκληρό, κουράστηκα στον δρόμο, αν είσαι εκεί, εγώ είμαι εδώ, δες τα πικρά χρόνια. Αυτός είναι ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, που απίθυνε καλή τύχη στην Τουρκία και αυτός ο Λέβεν Σόκερ. Με σύνδυμε πέμπτη εποχή το τραγούδι που θα ακούσουμε για την Τουρκία. Sakın o sen misin giden Soyundu dallarım Derindi gökyüzüm Kaçıncı sonbahar bugün Hep zordu, hep zordu Çok yordu yollar Sen orada, ben burada Bak yaşta yıllar Beşinci Sakın o sen misin gider Soyundu dallarım Derindi gökyüzüm Kaçıncı sonbahar bugün Hep zordu, hep zordu Çok yordu yollar Sen orada, ben burada Bak yasta yıllar Beşinci mevsime Uyansa düşlerim hayal
πέμπτη εποχή από την Σέμπνεν Πάκερ για την Τουρκία. Δεύτερη θέση, Μεγάλη Βρετανία. Γεννημένη στην Αυστραλία είναι η Τζίνα Τζι, η ερμηνεύτρια του βρετανικού τραγουδιού. Πίσω στην πατρίδα της δηλώνει ότι λατρεύει τα άλογα και την υπασία. Disc jockey το επάγγελμα στη Μελβούρνη έρχεται το 1994 στη Βρετανία και φέτος στην Νορβηγία εκπροσωπώντας την. Σκηνές από την Βρετανία βλέπουμε και σε λίγο θα δούμε σκηνές στην Νορβηγία στο εργοστάσιο αλουμινίου, αφού η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αλουμινίου στην Ευρώπη. Είσαι η αγάπη μου, η γλύκα μου, μη μου ντρέπεσαι. Κάθε νύχτα με κάνει να μισώ τις μέρες, δεν μπορώ να χορτάσω την αγάπη σου. Είμαι λάθος, είμαι άδικη μαζί σου. Δείξε μου το σωστό, μη μου γυρνάς την πλάτη. Δώσε μου λίγο ακόμα. Το πρώτο εμπορικό κομμάτι για απόψε, Just a Little Bit, λίγο ακόμα, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης ο Steve Rodway, στιχουργός ο Simon Sauber. Ερμηνεύτρια η Gina G. Η Βιρτζίνια Μπότομλη, γραμματέας εθνικής κληρονομιάς, της Ευγέστης. Και ο Έρνι Ντάνσταλ, διευθυντής ορχήστρας, για αυτό το κομμάτι. Τη Gina G στο Just a Little Bit για τη Βρετανία, που μέχρι στιγμής αυτό το διαγωνισμό έχει πάρει και 4 νίκες, είναι από τις χώρες με τις αρκετές νίκες. Για να κατέβουμε λίγο στη Μεσόγειο, Ισπανία. Hola, soy Antonio, un beso. 26 χρονών ο Αντώνιο Καρμπονέλ δουλεύει στο Φλαμέγκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ με τη μαμά του, οι μεσογειακές μανούλες είναι όλες οι ίδιες, εδώ με τη μαμά του στο σπίτι του στη Μαδρίτη,
Ο Αντώνη εκπροσωπεί τη νέα γενιά φλαμένκο με μεγάλη επιτυχία στη χώρα του. Και από την Μεσογειακή Ισπανία θα περάσουμε σε λίγο στην παγωμένη Νορβηγία, όπου θα απολαύσουμε την όμορφη φύση του βορρά και τα σπορ που την δοξάζουν. Ήθελα να βρω τα χνάρια των ποδιών σου, ήθελα να δω τον ουρανό και να βρεθώ στον ορίζοντα από τα αστέρια και τη θάλασσα και να πλέω μέσα σε αυτές τις θάλασσες των κοραλιών. Θα προσπαθήσω εκεί που τα όνειρά μου γίνονται αλήθειες να δέσω τον εαυτό μου στα μαλλιά σου, σε θέλω τόσο, θα ακολουθήσω τα βήματά σου. Άι και Ντεσέο, σε θέλω τόσο ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης, στιχουργός, γκρουπ και τάμα. Ερμηνευτής Αντώνιο Καρμπονέλα. Αυτός είναι ο Δον Αλμπέρτο Εσκουδέρο, Ισπανός πρεσβευτής, και ο Εδουάρδο Λέγια, διευθυντής ορχήστρας. Quise buscar la huella bajo tus pies, quise mirar al cielo y sé un horizonte de estrellas y mar, y navegar por esos mares de coral. Buscaré allí donde mis sueños se hagan realidad, atarme con tu pelo. Bajo tus pies quise mirar al cielo y ser un horizonte de estrellas y mar, y navegar por esos mares de coral. Buscaré allí donde mis sueños se hagan realidad, atarme con tu pelo. Ay, qué deseo provoca tu piel. Ντεζέο, σε θέλω τόσο με τον Αντώνιο Καρμπονέλ για την Ισπανία, που έχει δύο νίκες μέχρι στιγμής στο διαγωνισμό. Δεν θα πάμε μακρινό ταξιδάκι τώρα, παρά δίπλα λίγο, στην Πορτογαλία. Hola, yo soy Lucia. Η Λούσια Μονίζ γεννήθηκε πριν από 19 χρόνια στη Λισαβόνα. Σπουδές μουσικής και ένας χρόνος στην Αμερική της έφεραν περισσότερες εμπειρίες και ένα βραβείο ερμηνείας. Από την Λισαβόνα στην Νορβηγία η Λούσια θα παρακολουθήσει ψάρεμα, αφού το 75% της παραγωγής της Νορβηγίας εξάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά και ειδικά ο μπακαλιάρος στην Πορτογαλία, που είναι και το εθνικό φαΐ των Πορτογάλων. Το τραγούδι μιλάει για τους πορτογάλικους χορούς. Γυρίζουμε όλοι στο γνωστό κύκλο του χορού, τραγουδώντας αυτή τη γλώσσα από μέλη και λάδι. Το παλιό έρχεται κοντά με τα τραγούδια και γίνεται ένα παγκόσμιο παρόν.
Χορεύουμε τη σάμπα και τη μαραμπέντα. Είστε όλοι καλόδεκτοι και αν είστε κουρασμένοι θα πούμε για χαρά στην κούραση και τη σκοτούρα. Μαζευτείτε όλοι γύρω και σχορέψουμε. Ουμέου κουρασάου ναούτεν χώρα. Άχρωμη καρδιά ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης Πέδρου Οσόριου. Στιχουργός Ζουζέ Θάνια. Ερμηνεύτρια Λούσια Μονίζ. Ο Αντώνιο Γουτέρες, πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Que a música seja cada vez mais fator de paz e de aproximação entre os povos. Que é o Pedro Osório, diretor de orquestra. Έχουμε μάθει και πορτογαλικά με τα παιχνίδια χωρίς σύνορα και με την Eurovision εδώ. Άχρωμη καρδιά λοιπόν η Λούσια Μονίζ για την Πορτογαλία. Και πάμε για Κύπρο. Κωνσταντίνος. 19 χρονών και υπηρετεί στην Εθνοφρουρά ο Κωνσταντίνος και είναι ήδη από τους πιο αγαπητούς νέους τραγουδιστές στην Κύπρο. Γράφει μουσική και τραγούδια και μόλις εξέδωσε το δεύτερο δίσκο του. Λάτρης του διαγωνισμού αυτού, εκπληρώνει ένα όνειρό του συμμετέχοντας φέτος. Από το χωριό λοιπόν, στην όμορφη Κύπρο και από την οικογένεια και την ζεστασιά, στον άψυχο κόσμο των συγκοινωνιών και της τεχνολογίας, στο μέρος της Νορβηγίας, στην Κάρφοσταλ, που θα δείτε σε λίγο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Κύπρο. Θέλουμε και θα χαρούμε πολύ να πάει καλά και να έχει επιτυχία, όπως είχε και η δεξίωσή της εδώ στην Νορβηγία, στην Κυπριακή Ταβέρνα. Μάζεψε πάρα πολύ κόσμο, όλη η Ευρώπη ήταν εκεί, πέρασαν να ακούσουν μουσική και να χαρούν τις νοστισμιές της Κύπρου. Μόνο για μας είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης είναι ο Ανδρέας Γιοργαλής, στιχουργός η Ροδούλα Παπαλαμπριανού. Ερμηνευτής ο Κωνσταντίνος. Καλή επιτυχία. Ο Γλάφκος Κληρίδης, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Σταύρος Λάντσιας, η διεύθυνση ορχήστρας. Thank you.
απόψε γλυκιά μου, φεγγάρι μισό, μια κούνια που μας πάει ως τον ουρανό. Ας φύγουμε απ' τη γη, κάθε της πληγή. Ας περιμένει ως την αυγή του τη νύχτα, αγάπη μου, είναι ερωτική. Μόνο για μας όλα τα αστέρια στον ουρανό φτιάχνουνε βαρκούλες κι ύστερα πέφτουν στο γυαλό. Κάνε λοιπόν όσες θες ευχές, δεν χωράει η νύχτα μας ενοχές. Ζήσε τα σκυρτήματα της χαράς, είναι μόνο για μας. Μόνο για μας. Στον ουρανό φτιάχνουνε βαρκούλες κι ύστερα πέφτουν στο γυαλό. Κάνε λοιπόν όσες θες ευχές, δεν χωράει η νύχτα μας ενοχές. Ζήσε τα σκυρτήματα της χαράς, είναι μόνο για μας, μόνο για μας. Μόνο για μας ο Κωνσταντίνος βλέπετε τις Κυπριακές Φωνές. Την πέμπτη θέση για την κλήρωση μιλάμε πάντα για την Κύπρο. Θα μείνουμε στις νησιωτικές περιοχές, θα μείνουμε στο Νότο, θα πάμε στη Μάλτα. Από τα 6 της χρόνια η Μίριαμ Κριστίν δέθηκε στο άρμα της μουσικής, κερδίζοντας το πρώτο της βραβείο σε εθνικό διαγωνισμό. Σήμερα είναι 16 και έχει ήδη πολλές επιτυχίες πίσω της. Το 1995 κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου στη Μάλτα και μια καλή θέση στο Φεστιβάλ Ευρώπης. Την Κάρποσάλ που θα δούμε σε λίγο, οι Σάμι, οι Ιθαγενείς του Βορρά, με τη δική τους γλώσσα και κουλτούρα, θα φιλοξενήσουν τη Μίριαμ Κριστίν. Στην καρδιά μιας γυναίκας το όνειρο είναι για τη ζωή μιας μέρας. Κοιτάξτε λίγο το Βορρά όμως τώρα και κοιτάξτε και τους Σάμις αυτή την Κάρποσάλ. Στην καρδιά μιας γυναίκας νυχτερινή προσευχή, καθώς σε σκέφτομαι αναρωτιέμαι τι μας χώρισε. Να και πάλι καταργέσαι την καρδιά μιας γυναίκας. Ό,τι υποσχέθηκες φαινόταν τόσο αληθινό και ειλικρινές, σας είχα και αριθμικά οι γλυκές κουβέντες στα αυτιά μου. Δεν είναι εύκολο σε δύσκολες στιγμές σαν αυτή, καμιά περηφάνεια δεν μπορεί να με σώσει, πέφτω στα γόνατα. In a woman's heart. Στην καρδιά μιας γυναίκας. Συνθέτης Πόλα Μπέλα, στίχουργος Άλφρεντ Σάντ, ερμηνεύτρια Μίριαμ Κριστίν. Ο Έντουαρντ Σενέκαντάμι, πρωθυπουργός της Μάλτας, και ο Πόλα Μπέλα στη διεύθυνση ορχήστρας, ρυθμικό κομμάτι το μαλτέζικο.
Hot, συγκρατία μιας γυναίκας από την Miriam Christine για τη Μάλτα, που πάντα βέβαια θέλει τα τραγούδια της σε αγγλικό στίχο και ουχή στα μαλτέζικα. Την 7η θέση, Κροατία. Hello, γεια σας, Maya Blackman. Γεννημένη στο Split πριν από 28 χρόνια, η Maya Blackdan ξεκίνησε την καριέρα της από τα 14. Έχει συνεργαστεί με rock group, έχει κάνει φωνητικά σε γνωστούς καλλιτέχνες και έχει κερδίσει πολλά βραβεία. Το 1992 και στο Ζάγκρεπ αρχίζει τη συνεργασία της με το Zrinko Tutić, έναν από τους πιο γνωστούς συνθέτες της Κροατίας. Ψηφίζεται τραγουδίστρια της χρονιάς και αρχίζει να κάνει προσωπικούς δίσκους. Στο φιλμάκι της Νορβηγίας θα δείτε την νορβηγική τεχνολογία, τηλέφωνα, κινητά και διάφορους κομπιούτερ. Ναι, το παραδέχομαι, η ζωή δεν σημαίνει τίποτα χωρίς εσένα, και όταν η κρύα βροχή πλένει τους δρόμους της πόλης, αναρωτιέμαι πού να είσαι. Είσαι η αγάπη μου σε αυτόν τον άγριο καιρό, είσαι το ορμητικό ποτάμι στη ζωή μου και εγώ σ' αγαπώ το ίδιο. Βέτα Λιούμπαβ, θεία αγάπη, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης υπουργός Zrinko Tutić. Ερμηνεύτρια Maya Blackdan. Πολύ εκφραστική, πολύ χαρισματική καλλιτέχνηδα. Ο Ζλάτο Κομμάτεσα, πρωθυπουργός της Κροατίας, και ο Άλαμ Μπιελίνσκι, διευθυντής ορχήστρας. Я ти признаем све, све е глупо, сад без тебе. И док златна киша пада на град, тко зна где си ти се. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, моя любов си ти. Ovo je vrijeme bez milosti. Ti si divlja rijeka na putu mom, a ja te volim s njom. Sunce moru putuje, moje srce luduje. Daj mi snage sveta ljubavi. Sunce moru putuje, moje srce luduje. Daj mi snage sveta ljubavi. Από τη Maya Blackdan, τι να πούμε τώρα για αυτή την Κροάτισσα. Καταφέρνει να σπάσει το φράγμα της γλώσσας. Είναι εκφραστικότατη καλλιτέχνη. Βλέπετε και το θέατρο. Έχουμε πάρα πολύ καλές φωνές. Ας πάμε όμως στην Αυστρία μια βολτίτσα.
Hey, Sarah's men are living in charge. Η μαύρη φωνή της Αυστρίας, έτσι είναι γνωστός ο Τζορτζ Νιουσμπάουμερ στη χώρα του. Είναι 33 χρονών και λατρεύει τη soul, λατρεύει τα blues, λατρεύει την gospel. Παίζει πιάνο και παρά το γεγονός ότι είναι τυφλός, δηλώνει ότι είναι τηλεορασομανής. Ζει στο Βόραλμπερκ και το τραγούδι του είναι γραμμένο στη διάλεκτο της περιοχής. Οι Νορβηγοί τον πήγαν μια βόλτα στο Βίγελαντ Πάρκ, το πάρκο που θεωρείται η όαση του Όσλο. Όταν ξυπνάς το πρωί, ανεξάρτητα από το τι ώρα είναι, συμβαίνει να έχεις αυτό το παράξενα καλό συνέστημα που σε γεμίζει και σε παρασύρει. Μπορεί να χιονίζει, μπορεί να βρέχει, μπορεί να έχει καταιγίδα, αλλά όλα είναι εύκολα γιατί εσύ νιώθεις καλά. Άνθρωποι που δεν γνωρίζεις σου χαμογελούν, σήμερα τίποτα δεν μπορεί να πάει λάθος. Τι είναι, τι συμβαίνει, είναι ξεκάθαρο. Έχεις έναν ειδικό κραδασμό γιατί νιώθεις καλά. Wild Dagoo at Goth, γιατί νιώθεις καλά. Ο τίτλος του τραγουδιού, συνθέτης ηχουργός, Μίσα Κράουτς, Τζορτζ Νιουσμπάουμερ. Ερμηνευτή, Τζορτζ Νιουσμπάουμερ, η Ελίζαβετ Γκέρερ, υπουργός μόρφωσης, για τις ευχές για την Αυστρία και ο Μίσα Κράουτς που θα διευθύνει την ορχήστρα. Sauberes Gefühl, es wuchs die einfach mit. Es kann schnell hier, Ärger, mit der mir weh. Es geht also sehr, weißt du gut gar. Leute, die du nicht kennst, hier lachen die zwar freundlich an. Heute ist ein Tag, an dem man dir für gerne böse kann. Was ist das, was geschieht da? Ich denk, das ist ganz klar. Es kann das so, was wuchs, weißt du gut gar. Du kennst die ganze Welt. Könnt ihr Mama? Oh, spürst den Kopfschlag? Du kannst nicht tun, was liegt. Es geht euch so sehr, weißt du gut gar. 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 Probleme siehst wie Eiserin. Das tut gut. Auf die Jahr kannst du nur noch gewinnen. Und jetzt mal kaputt. Oh, spürst den Kopfschlag? Du kannst nicht tun, was liegt. Du willst tanzen, einfach lernen, allen Leuten umarmen. Singen, tanzen, lernen, Scott, weißt du selbst, weißt du gut gar. Singen, tanzen, tanzen, lernen, umarmen. Για την Αυστρία, γιατί νιώθεις καλά, από τον Τζορτζ Νιουσμπάουμερ. Η Αυστρία που έχει μια νίκη στο διαγωνισμό έστειλε γκόσπελ φέτος. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ καλές φωνές. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ από Αυστριακούς. Πάρα πολύ καλές φωνές φέτος αυτό το διαγωνισμό. Και θα πεταχτούμε από την Αυστρία δίπλα. Είναι στην Ελβετία. 32 χρονών σήμερα η Κατή Λεοντέρ άρχισε την καριέρα της στα 13 στην εκκλησιαστική χοροδία. Από το 1989 ζει στη Γενέβη και εργάζεται σαν γραμματέας, κάνοντας όμως παράλληλα πολλές μουσικές εμφανίσεις σε κλαμπ. Το 1992 κερδίζει το πρώτο βραβείο στο Μπορντό, στο φεστιβάλ το τραγούδι της Ευρώπης. Η Κατή θα παρακολουθήσει σκι στην Νορβηγία, Ελβετίδα εν άλλωστε εξοικειωμένη, και στο Holmenkollen.
Μόνη μου σήμερα κοιτώ τη ζωή μου, καθώς περνάει νύχτα τη νύχτα. Μερικές φορές νιώθω εγωίστρια, χαμένη, απελπισμένα, λυπημένη. Του είπα να φύγει. Όπως σε μια σκληρή μάχη που ήθελα να κερδίσω, φαινόταν καλύτερο να κρατηθώ και όχι να τον κρατήσω. Και τώρα έφτασα στο τέλος των δακρύων μου. Η καρδιά μου τον αγαπά όταν τον σκέφτομαι. Mon cœur l'aime. Η καρδιά μου τον αγαπά. Συνθέτης υπουργός, Regi Mounir. Ερμηνεύτρια Κάτι Λεόντερ. Ο Μιχαήλ Κοκκό, επιτετραμμένος, και διευθυντής ορχήστρας, ο Ρούι Ράι. Η καρδιά μου τον αγαπάει για την Ελβετία, η Κάτι Λεόντερ. Και πάμε τώρα στην ευλογημένη τη δικιά μας τη χώρα. Μαριάννα. Η Μαριάννα Ευστρατίου μας είναι γνωστή. Είναι όμως γνωστή και στους κύκλους αυτού του διαγωνισμού από τις δύο προηγούμενες συμμετοχές της. Το 87 με το Group Bank και το 89 με το δικό της, το δικό μου αστέρι, που πήρε την ένατη θέση και πολύ καλές κριτικές. Είναι γεννημένη στην Αθήνα με σπουδές στην Ακαδημία Μουσικής της Κολονίας και στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Μίμι Πλέσα. Έχουν κάνει μαζί ένα δίσκο με ερωτικές μπαλάντες. Στο διάστημα της εβδομάδας της Eurovision, η Μαριάννα έγινε ιδιαίτερα αγαπητή από όλους, οι Ευρωπαίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις συνεντεύξεις τύπου της ελληνικής αποστολής και βέβαια ευχόμαστε όλοι να τα πάνε καλά εκεί κάτω τα παιδιά επισκηνής, γιατί η αίσθηση ότι σε παρακολουθούν 300 εκατομμύρια ζευγάρια μάτια είναι κάπως βαριά.
Το Μουσείο του Εξπρεσιονιστή Έντουαρντ Μιν φιλοξενεί τη Μαριάννα. Μαζί της στη σκηνή εμείς θα δούμε το Χάρη Τσιρέκα στα κρουστά, το Μιχάλη Τέμελη και το Χάρη Ζαχαρό στα φωνητικά και στο χορευτικό το Θανάση Γιαννακόπουλο που έχει κάνει και όλο το στήσιμο. Το σχεδιασμό, την εκτέλεση κουσουμιών και το styling το έχουν κάνει οι Τζεζόμ. Συνθέτης Κώστας Μπίγκαλης, υπουργός Ιρωτηγόνη, διευθυντής ορχήστρας ο Μιχάλης Ροζάκης και η κυρία Κατερίνα Δημάκη έστειλε τις ευχές της. Το χειμώνα ανοιξιάτικα, το τραγούδι σε σύνθεση Κώστα Μπίγαλη και στίχου Ιρό Τριγώνη από τη Μαριάννα Ευστρατίου. Για την Ελλάδα στη 10η θέση βλέπετε τις σημαίες, τις ελληνικές. Βοράς, παγωμένος Βοράς και πάλι, Εστονία. Το team της Εστονίας αποτελείται από την 16χρονη Μάρια Λίς και τον 46χρονο Ιβο Λίνα και οι δύο επαγγελματίες τραγουδιστές. Η Μάρια Λίς εκτός από τη μουσική θα σπουδάσει νομικά όταν μεγαλώσει και ο Ιβο Λίνα εκτός από βετεράνος rockstar είναι γνωστός παρουσιαστής της τηλεόρασης και το ραδιόφωνο. Η ναυπηγία στην Νορβηγία εκτός από παράδοση είναι και σημαντικό μέρος της κουλτούρας αλλά και της βιομηχανίας. Εκεί θα ταξιδέψουν το team των Εθνών. Είμαι ευχαριστημένος αν ο κόσμος χωράει στο χέρι μου και αν μπορώ να κρατώ τους ανέμους. Έχω μια επαναστάτησα ψυχή αν δίπλα μου έχω τα χείλη που περιμένουν το φιλί μου. Και νιώθω πληγωμένος, πρέπει να σε σκέφτομαι. Δεν ζητώ τίποτα άλλο, τα μάτια σου μου τα λένε όλα. Κάνω πολλή από κοκκίλια και βάζω μέσα τη φωνή μου για να σου τραγουδά μια μελωδία. Κάλα και Χέλ, ο ήχος του κολλιέ. Συνθέτης Φρίτ Πάγιουσα. Υπουργός Κάρι Σίλαμα. Ερμηνευτές Μάρια Λίς και Ιβο Λίνα. Ο Τιτ Βάκη, Πρωθυπουργός της Εστονίας και ο Τάρβο Λέναταμ.
10 θέση ήταν η Εστονία Καελά και Hell, ο ήχος του Κολιέ από τη Μάρια Λίς και τον Ίβο Λίνα. Η ελληνική σημαία, τη βλέποντα. Δεν θα πάμε ταξίδι τώρα, θα μείνουμε εδώ, θα μείνουμε στην Νορβηγία. Ελίζαμπετ Ανδρέασεν. Η Ελίζαμπετ Ανδρέασεν είναι γεννημένη στη Σουηδία από Νορβηγούς γονείς. 38 χρονών σήμερα απολαμβάνει το απόγειο της καριέρας της και στις δύο χώρες, και στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Είναι η τέταρτη φορά στο διαγωνισμό και η πρώτη της ανσωλής. Από όλες τις επιτυχίες της και τις συγκινήσεις που της δίνει η δουλειά της, προτιμάει σαφώς την παρεούλα της με τη μικρή της κόρη Άννα, που είναι ενός έτους και της γεμίζει τη ζωή. Καθημερινές σκηνές από τη ζωή της στην Καρποστάλ βλέπουμε και θα πρέπει να πω ότι η Νορβηγία ακούει από ραδιόφωνο και τηλεόραση τουλάχιστον 20 φορές τη μέρα το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο. Η νύχτα γρήγορα θα κλείσει τη μέρα, πέρασε και το σήμερα και γρήγορα θα ξεχαστεί, μα μένει αυτό που έχουμε, ο σπόρος που θα μεγαλώσει και θα ανθίσει. Η Έδιγε, αιωνιώτης, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης υπουργός, Τούρχιλ Μίγαρ. Ερμηνεύτρια η Ελίζαβετ Ανδρέασεν. Η Γκρόχα Τεμπρούσναν, πρωθυπουργός της Νορβηγίας και διευθυντής ορχήστρας, ο Φρόντε Τίνγκε, και ακούτε τι γίνεται στο θέατρο. Από την Ελίζαμπετ Ανδρέασεν για την Νορβηγία, με όλο τον κόσμο μαζί της ασφαλώς, δική της είναι. Ο κόσμος έσπευσε να αγοράσει τα εισιτήρια, τα οποία είναι και ακριβούτικα, για να βρει μια θέση στο χώρο εδώ, στο Spectrum, να μπορέσει να παρακολουθήσει το γεγονός για την Ευρώπη.
Και βλέπουμε πάλι τους παρουσιαστές μας να μας λένε ότι φτάσαμε στη μέση. Βέβαια ήταν η 12η Νορβηγία, 23 είναι όλα τα τραγούδια. Και σε αυτές τις μέρες που μείναμε εδώ, στις 17 Μαΐου δηλαδή, ήταν και η μεγάλη τους εθνική γιορτή των Νορβηγών, ήταν η μέρα του συντάγματος. Έτσι λοιπόν πρωί-πρωί από τις 7.30 ώρα ξυπνήσαμε με μπάντες να περνάνε από τα παράθυρά μας από κάτω, με παρελάσεις. Είναι κυρίως η γιορτή των παιδιών. Εδώ μας λέει η Ingrid ότι ψάρεις ο Κωνσταντίνος από την Κύπρο. Η εθνική του λοιπόν μέρα εδώ είναι αργία για όλους. Ξεχύνεται όλος ο κόσμος στους δρόμους και μαζεύεται στην Καβ Γιώχαν που είναι ο κεντρικός του δρόμος για να δει τη μεγάλη παρέλαση. Τα πιτσιρίκια όπως καταλαβαίνετε έχουν την τιμητική τους. Ξαμολιούνται από πολύ πρωί με σημαίακια στα χέρια. Παρόλο λοιπόν το φοβερό κρύο, και την ψηλή βροχή που έπεφτε, όλο το Όσλο κατέβηκε στην Καρλ Γιώχαν. Πήγαμε κι εμείς, θέματα δεν σας λέω. Θελήσαμε να τη δούμε την παρέλαση και σας τη δείξουμε και εσάς. Αυτή η κορδελίτσα είναι κορδέλα που φορούν όλοι οι Νορβηγοί. Και οι Νορβηγίδες με εθνικές στολές, παρακαλώ. Δείτε τι είδαν τα ματάκια μας. Είδατε και τη βασιλική οικογένεια να χαιρετά. Μαρδωρέτες. Και οι μηχανοί που μας κάναν δώρο εδώ από την Kodak που είναι και σπόνσορας. Τα νορβηγάκια είναι αυτά. Σανθά με γαλανά ματάκια υπέροχα. Γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους από τους Δανούς και κατόπιν από τους Σουηδούς. Ο ήλιος που βλέπετε, μη σας ξεγελάει, μπλόφα είναι. Για δύο λεπτά πήγε και κρύφτηκε μετά. Αυτά συνέβαιναν χθες. Εδώ είναι η Ισλανδέζα τραγουδίστρια και δίπλα η Ιρλανδέζα. Α, και η Φιλανδέζα, είναι όλος ο Βοράς. Και είναι και ο Σλοβάκος όμως. Αυτή είναι η Φιλανδέζα, αυτή είναι η Ισλανδέζα με την Ιρλανδέζα. Εδώ θα κατέβηκα στην παρέλαση. Επιστροφή στο Spectrum Theater. Όταν έχεις ρυθμό μέσα σου είναι αδύνατο να το κρύψεις. We all become children the 17th of May. Όλοι γινόμαστε παιδιά στις 17 Μαΐου, είπε επαναφέροντας τον Ingrid. Thank you. Και την φοράει την κορδελίτσα της. Well, let's go on with more music. Είναι καιρός να ακούσουμε όμως και τα άλλα τραγούδια. Let's welcome Elaine Morgan, Karen Matheson. Και πάμε στην 13η θέση στη Γαλλία. Γαλλία λοιπόν, ο Τζαν Αρμπράζ το 1994 έφερε σε επαφή μουσικούς από τη Γαλλική Βρετάνη, την Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία για να κάνουν μουσική που βασίζεται στην κοινή τους καταγωγή και κληρονομιά. Όλοι τους είναι Κέλτες. Και το όνομα που έδωσα στο συγκρότημα είναι L'Héritage de Celt, η κελτική κληρονομιά. Μαζί με τον Dan Arbraz στη σκηνή, η Karen Matheson και ο Donald Shaw από τη Σκωτία και η Elaine Morgan, τραγουδίστρια από την Ουαλία. Το τραγούδι είναι στη διάλεκτο της Βρετάνης, μην περιμένετε να ακούσετε γαλλικά, και είναι παραδοσιακό. Οι Κέλτες λοιπόν θα συναντήσουν τους Βίκινγκς για ψάρεμα στο φιλμάκι που βλέπετε. Πλησιάστε παιδιά του Λυκόφωτος και της Αυγής, δώστε κουράγιο στην καρδιά μου γιατί φοβάμαι να αντιμετωπίσω το μέλλον μας. Ζεσταίνει την καρδιά μας η σοφία των προγόνων μας. Διουάντ Μπουγκάλε, αφήστε τα παιδιά να γεννηθούν, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης, πληθυργός, Dan Arbraz και L'Héritage de Celt. Ερμηνευτής, Dan Arbraz και L'Héritage de Celt. Ο Φιλίπ Μπλαζί, υπουργός πολιτισμού και διευθυντής ορχήστρας Σοφία Κρατρένης. Αρσένος αγαγουλωτέ ροϊκάνος
Ήταν το Διουάνι Μπουγκάλε, αφήστε τα παιδιά να γεννηθούν για τη Γαλλία από τη Σκέλτε, το Ντάναρ Μπράζ και το συγκρότημα Λεριτάς Ντοσέλτο. Σλοβενία. Η Ρεγκίνα είναι ροκ στάρ από την εφηβεία της. Είναι ακόμα γνωστή και από την τηλεόραση. Το 1994 γνώρισε τον άντρα της που είναι ο συνθέτης και υπουργός του τραγουδιού και από τότε κάνουν κοινή καριέρα. Μάλιστα η Ρεγκίνα είναι έγκυος και στο πρώτο του παιδί. Χαρά στο κουράγιο της να έρθει εδώ μες στο κρύο έγκυος γυναίκα. Και μάλιστα οι Νορβηγοί, αν την περιποιηθούν, θα τη βάλουν να παρακολουθήσει σόκερ, που έχει πάρα πολλούς οπαδούς στην Νορβηγία. Ξυπνώντας από τον ύπνο, ο ήλιος λέει ότι είσαι εκεί, το φεγγάρι από πάνω ψιθυρίζει τον εισταγμένο του «Γεια σου», όμορφοι ανθοί θα ανθίσουν στον πρωινό ουρανό το Μάη, οι ωραιότεροι κήποι και οι όμορφες αγάπες. «Dan Nailip Sweet Fun», «Η μέρα των ωραιότερων ονείρων» είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης και στιχουργός, ο Αλεξάνδερ Κονγκόη, που είναι και σύζυγος της Ρεγκίνα. Βλέπετε το σόκερ. Ερμηνεύτρια είναι η Ρεγκίνα που είναι πολύ δυνατή στις αποκρούσεις. Ο Μίλαν Κούτσαν, πρόεδρος της Σλοβενικής Δημοκρατίας και ο διευθυντής ορχήστρας Γιώργος Πιουσέκ. Σαν η μέρα των πιο όμορφων ονείρων μας από τη Ρεγκίνα για τη Σλοβενία στην 14η θέση. Ολλανδία.
25χρονη η Μαξίν είναι ιδιωτική υπάλληλος και 32χρονος ο Φράγκλιν Μπράουν είναι αστυνομικός. Η Μαξίν με σπουδές μουσικής σε Jazz Ακαδημία εξέδωσε τον πρώτο της δίσκο το 1993. Ο Φράγκλιν, που είναι τραγουδιστής soul, έχει εκδώσει ήδη 3 δίσκους. Ένωσαν τις δυνάμεις τους ειδικά για το διαγωνισμό και είναι η πρώτη φορά που τραγουδούν και οι δυο τους στα Ολλανδικά. Καιρός όμως να δούμε και λιγάκι τι γίνεται με την κτηνοτροπία, με τα πρόβατα και με το μαλλί στην Νορβηγία. Θα το δείτε πάρα αυτά. Ιδού. Έμεινα έκπληκτη όταν μου τηλεφώνησες μετά τόσα πολλά χρόνια. Η καρδιά μου ξανά άρχισε να χτυπά. Ακουγόσουνα ο ίδιος και το κοριτσάκι που κάποτε ήμουν θυμήθηκε τα όσα έχουμε περάσει ήταν τόσο παλιά. The East the Kier, η πρώτη φορά, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης Peter Van Asten. Δικουργός Peter Van Asten και Pete Sauer. Ερμηνευτές Maxine και Franklin Brown. Ο Ad Knight, γραμματέας εκπαίδευσης πολιτισμού και επιστημών και ο Dick Baker θα διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Franklin Brown, The East the Kier, η πρώτη φορά, 4 νίκες μέχρι στιγμής για την Ολλανδία στο διαγωνισμό αυτό. Θα πάμε και στο Βέλγιο. Hello, είμαι η Λίζα Ντελμπό. Η Λίζα Ντελμπό τραγουδά από τα 6 της χρόνια στη χοροδία του Μόπερθίνγκεν. Εδώ και 14 χρόνια διευθύνει με μεγάλο ενθουσιασμό την ίδια χοροδία, ακολουθώντας ταυτόχρονα και της όλο καριέρα της από το 90. Το 93 και στο Δουβλίνο, σε αυτό το διαγωνισμό, πήρε τη δεύτερη θέση τραγουδώντας για τη Δανία όμως. Ενώ αυτή τη βδομάδα, στο Βέλγιο, την πατρίδα της, το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο πήρε την πρώτη θέση στα τσαρτ. Το τραγούδι είναι γραμμένο στα φλαμανδικά και η Λίζα θα ανοίξει τους οριζοντές της μαθαίνοντας για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στην Νορβηγία. Είσαι γεμάτος χάρες και οι γυναίκες πέφτουν στα πόδια σου, αλλά το σώμα μου με καίει, επιθυμεί, ζητά και ψάχνει.
Δεν ξέρω πού να στραφώ και τι να κάνω όταν πηγαίνεις με άλλες γυναίκες, χωρίς πρόφαση, χωρίς θέμα, απλά για να το ξέρω. Η αγάπη είναι παιχνίδι, φτιαγμένο με τζόκερ, η αγάπη είναι παιχνίδι για πόκερ. Λίστε is and card spell, η αγάπη είναι παιχνίδι για χαρτιά. Συνθέτη Ζων Τέρας, υπουργός Ντάνιελ Ντίτμαρ, η Λίζα Ντελμπό ερμηνεύτρια, ο Λουκ Φαντεν Μπράντε, πρωθυπουργός των Φλαμανδών και στη διεύθυνση ορχήστρας είναι ο Μπομπ Πόρτερ. Η αγάπη είναι παιχνίδι για χαρτιά από την Λίζα Ντελμπό για το Βέλγιο που έχει μία νίκη με τη μικρούλα Σάντρα Κιν σε αυτό το διαγωνισμό. Πάμε στην Ιρλανδία. Amy. Η βασίλισσα του διαγωνισμού, η Ιρλανδία, με τις 6 νίκες, 3 από τις οποίες συνεχόμενες, έχει σειρά. Η Μερ Κουίν, 23 χρονών, γεννημένη στο Δουβλίνο, είναι σπουδάστρια μουσικής. Τραγουδίστρια με κλασική παιδεία θα ερμηνεύσει ένα παραδοσιακό κομμάτι συνοδευόμενοι από 5 μουσικούς επί σκηνής. Ας δούμε όμως και λίγο πάγο που είναι η ταυτότητα, η δυσκολία αλλά και η ομορφιά της Νορβηγίας. Ακούω τη φωνή σου στον άνεμο και την ακούω να καλεί το όνομά μου. Άκου παιδί μου, μου λέει. Είμαι η φωνή της ιστορίας σου. Μη με φοβάσαι, ακολούθησέ με. Απάντησε στο καλεσμά μου και θα σε απελευθερώσω. Είμαι η φωνή στον άνεμο και την καταρακτώδη βροχή. Είμαι η φωνή στην πείνα και τον πόνο σου. Είμαι η φωνή που πάντα σε καλεί. Είμαι η φωνή και θα παραμείνω μέσα σου. The Voice. Η φωνή, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης υπουργός, Brendan Graham, ο συνθέτης της νίκης της Ιρλανδίας του 1994. Ερμηνεύτρια Ήμαρ Κουίν. Ο Μπρούτον, πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. The very best of luck tonight.
Και ο Νόελ Κίλεχαν, ο βετεράνος, ο γνωστός από όλους τους διαγωνισμούς της Eurovision στη διεύθυνση του Κύπρου. Αυτή την Ιρλανδία κάθε χρόνο έχουμε αγωνία να ακούσουμε το τραγούδι της. Θέτει σοβαρή υποψηφιότητα, The Voice, η φωνή, η McQueen για τη βασίλισσα την Ιρλανδία. Φινλανδία. Η Γιάσμινα για τη Φινλανδία. 20 χρονών, γεννημένη στο Ελσίνκι, έχει ήδη εκδώσει τον πρώτο της δίσκο και η επιλογή της να εκπροσωπήσει τη χώρα της σε αυτό το διαγωνισμό την έκανε γνωστή στους πάντες. Η Γιάσμινα λέει ότι κληρονόμησε το ρυθμό και το ταμπεραμέντο από τους τσιγκάνους γονείς της. Καταδύσεις την περιμένουν στην Νορβηγία και ένας υποβρύχιος κόσμος τόσο διαφορετικός από το δικό μας. Πόσο καθαρός ο ουρανός επάνω μας, πόσο καθαρή η γη από κάτω, έτσι καθώς ανάβουμε τις νύχτες με τα αστέρια, τώρα όπως πλησιάζουμε την ακτή χέρι-χέρι θα μένω μαζί σου. Κάθε λεπτό που μου επιτρέπεται να μένω μαζί σου, κάθε λεπτό γίνομαι και πιο σίγουρη ότι η δικιά μας είναι μια αγάπη που δεν θα πεθάνει ποτέ. Μια μοίρα δικιά σου και δικιά μου που θα μοιραστούμε, ένα όνειρο τόσο γλυκό που διαρκεί. Νιν Κάουνις ον Τάιβας, πόσο καθαρός ο ουρανός επάνω μας. Συνθέτης υπουργός, Τίμο Νίεμι. Ερμηνεύτρια Γιάσμινε. Η Ρίτα Ουοσουκάινεν, πρόεδρος Βουλής της Φινλανδίας. Και ο Λιάχ Δελάχτη, επίσης παλιός γνώριμος της Eurovision, διεύθυντης ο Κύπρος.
Μετά είδα πόσο καθαρός ο ουρανός επάνω μας από τη Γιάσμινε για τη Φινλανδία, δροσερό κομμάτι. Βλέπετε Φινλανδούς εδώ να χειροκροτούμε. Θα μείνουμε βορρά-βορρά. Πολύ κοντά θα πάμε. Στην Ισλανδία. Η 26χρονη Άννα Μιόλι μεγάλωσε μέσα στη μουσική. Από πιτσιρίκη ακολουθούσε τους γονείς της σε κλαμπ που έπαιζαν με την ορχήστρα τους. Με κλασική παιδεία, με σπουδές στο Παρίσι και το Λος Άντζελες, δουλεύει τώρα τον προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Ο κήπος της χαράς». Εδώ θα τραγουδήσει τη σύνθεση τη δική της και του πατέρα της και θα δοκιμάσει και την νορβηγική κουζίνα που αποτελείται κατά 99% από ψάρια και θαλασσινά. Το δοκιμάσαμε και σας το λέμε. Ο Λούις τραγούδησε το δικό του Σουμπιντού, η Σάρα και η Έλα επίσης, ο Φράγκι έχει τραγουδήσει το New York και Σουμπιντού. Ακούσατε το Σουμπιντού του Σάμι και ο Νατ Κινγκ Κόουλ το τραγούδησε. Θυμόσαστε τον Έλβις, το Love Me Tender, Σουμπιντού. Αυτή η γλώσσα της μουσικής είναι στην ψυχή του καθενός μας. Όπως θα καταλάβατε, ο τίτλος του τραγουδίου είναι Σουμπιντού. Συνθέτης, δημιουργός, Όλαφουρ Γκάουκουρ και Άννα Μιγιόλ. Ερμηνεύτρια η Άννα Μιγιόλ. Ντάβιντ Όντσον, ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας και διευθυντής αρχήτας, ο μπαμπάς της κοπελιάς, Όλαφουρ Γκάουκουρ. Λουίς αν σάγκ μα σούπι του Sara Ogella me Prague has sank New York, New York Oh, shoopy-doo, shoopy-doo Hey, little Sammy, shoopy-doo Sang a kin a cold man Master Peter Elvis sing your love από την Άννα Μιόλ και δεν μας ενόχλησε καθόλου η Ισλανδική γλώσσα. Για να πάμε στην Πολωνία. Κασιά. Εκτός από τραγουδίστρια με πολλές επιτυχίες, η Κάσα Κοβάλσκα, γεννημένη στη Βαρσοβία το 1973, έχει πρωταγωνιστικούς ρόλους και σε ταινίες στην Πολωνία. Το 1994 ήταν η χρονιά της, γιατί κέρδισε το πολωνέζικο βραβείο Grammy. Είναι ιδιαίτερα γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα της, με συναυλίες και δίσκους που ξεπερνούν τις 300.000 επολύσεις. Η Κάσα στη Νορβηγία θα φωτογραφηθεί στους καταράκτες. Κοίτα πώς αλλάζουν όλα. Νιώθω ότι ο φόβος κυβερνά τη ζωή μου. Κάθε νύχτα όταν ρωτώ, κρύβεις το πρόσωπό σου
Πρέπει να ζω έτσι με αυτό το φόβο. Πάρε με εκεί που κανείς δεν θα με βρει και τότε θα υποσχεθώ να σ' αγαπώ. Πριν με καταδικάσεις πρέπει να μάθω την αμαρτία μου μόνο για μια φορά. Πριν να σε χάσω πρέπει να μάθω την αμαρτία μου. Ξάους Νατ Φοϊτζέχ. Θέλω να μάθω την αμαρτία μου. Συνθέτης Ρόμπερτ Αμίριαμ. Ερμηνεύτηκε η Κάσα Κοβάλσκα, ο Αλεξάνδερ Πασμιεύσκι, πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ο Βιεσουάφ Πιέρε Γκορόλκα θα διευθύνει την ορχήστρα για την χαρισματική Κάσα. Wszystko zmienia mnie, czuję jak mym życiem rządzi lęk. W każdą noc, kiedy pytam znów ukrywasz twarz, czy naprawdę tak muszę żyć? Zabierz tam, gdzie nikt nie znajdzie mnie. Θέλω να μάθω την αμαρτία μου, ένα δύσκολο έντεχνο, όμορφο τραγούδι από την Πολωνία με την καταπληκτική φωνή της Κάσα Κοβάλσκα. Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αμιλά. Γεννημένη στο Σαράγεβο, 29 χρόνια Αμιλά, φοιτά στη Μουσική Ακαδημία του Σαράγεβο. Ασχολείται εδώ και χρόνια με τη μουσική. Είναι μητέρα ενός παιδιού 2 χρονών και ετοιμάζεται για σόλο καριέρα από εδώ και στο εξής. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για Βοσνία Ερζεγοβίνη, οι Νορβηγοί θα συνδέσουν την Αμιλά με τη διοργάνωση της τελετής του Νόμπελ Ειρήνης εδώ, στο Όσλο, το 1901. Θες να τα πάντα στον κόσμο για να σε έχω δίπλα μου, να έχω τα χέρια σου γύρω μου, αγάπη μου. Να με ξυπνάς γλυκά το πρωί με τα τρυφερά φιλιά σου, να με αγκαλιάζεις, να με κλέβεις από το όνειρό μου. Η νύχτα είναι μακριά όταν δεν είσαι μαζί μου και κάθε μέρα νιώθω να πεθαίνω. Αλλά να ξέρεις, θα αγαπώ και θα σε περιμένω. Ζωάννα σου Λιούμπαβ, για την αγάπη μας, είναι ο τίτλος του τραγουδιού της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Συνθέτης του Χουργός, Τίνα Ναλιμάνοβιτς, Άντναν Μπεριάμοβιτς και Άιντα Φέρλιακ. Ερμηνεύτρια Αμίλα Γλαμότζακ.
Σρέτνο Αλίγε Ζεσμπέκοβιτ, πρόεδρο τη Προεδρία Τεχνολογία, και ο Σίναν Αλιμάνοβιτ. Για την αγάπη μας από την Ανούλα Γλαμώτα για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην 21η θέση. Στη Σλοβακία ο επόμενος σταθμός μας. Marcel. Ο Μαρσέλ Παλοντέρ, 32 χρονών, έχει σπουδές μουσική στην Πρατισλάβα και τον Πρνό. Το 1989 ταξίδεψε στο Παρίσι και έκανε όπερα στο Μόναχο. Είναι γνωστό στη Σλοβακία από δίσκους, από φεστιβάλ και από συναυλίες. Στην Νορβηγία θα τον φιλοξενήσουν σε εργοστάσια υδροηλεκτρικής δύναμης. Ξέρω, δεν είμαι ολοκληρωμένος, μου λείπει ένα πρόσωπο και λίγη ελπίδα. Όμως ακόμα πιστεύω σε κάτι. Υπάρχουν μερικά πράγματα και ξέρω ότι η αγάπη υπάρχει. Η αγάπη είναι δυνατή, μας εξετάζει. Και αν ξέρουμε πώς να αντέξουμε το πάθος, αγάπη, παρακαλώ, βοήθησέ με, άσε με να σε βρω, εάν σε έχω ακόμα, θα μας τραγουδήσει ο Μαρσέλ Παλοντέρ. Ύμνας μας, μέχρι να μας έχεις, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης Γιούραϊ Μπούριαν, τυπουργιός Γιώζεφ Ούρμπαν. Ερμηνευτής Μαρσέλ Παλοντέρ. Ο Βλαντιμίρ Μέτσιαν, πρωθυπουργός Σλοβακίας, και ο Γιούραϊ Μπούριαν στη διεύθυνση ο Κύπρας. Кусок надежды
ešte v niečo verím, takých vecí je len pár. O láske viem, že je, láska je silná, skúša nás, či vieme uniesť príbeh vážny, tak prosím pomôž, nech dokážem sa nájsť, ak ťa mám. Občas bývam krutý, ako každý, kto má sny, dávno prežité. Iba zabudnutím sa hádam očistím a spálim v duši tieň. Láska je silná, skúša nás, či vieme uniesť príbeh vážny. Tak prosím, pomôž, nech dokáže za nás, ak ťa má. Μέχρι να μας έχεις από τον Μαρσέλ Βαλοντέρ για τη Σλοβακία στην πρώτη τελευταία θέση. Ξαναλέω ότι οι θέσεις είναι με πλήρως. Βλέπετε τις ελληνικές σημαίες. Μια χώρα μένει και αυτή είναι η Σουηδία. Μαρία. Το ανδρόγυνο Πέτερ Κενάνε Γκρόενταλ και η Μαρία Ρέτς δεν αποτελούν το τρίο One More Time. Ενώθηκαν το 1991 και το 1992 έκαναν τον πρώτο τους δίσκο. Έγινε μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, ακόμη και στη Νότια Αφρική. Και το 1994 ακολούθησε ο δεύτερος δίσκος. Ο Πέτερ και η Νάνε έχουν συμμετάσχει άλλες 5 φορές στον διαγωνισμό. Το χειμώνα, μια κρύα χιονισμένη κουβέρτα είναι μέρος των ονείρων μας. Η φωτιά και στα κανάτια στην ταβέρνα, ζεστά δείπνα και ζεστά πιάτα. Ο χειμώνας κρατά την μαγική κυρά του και χορεύουν σαν ομίχλοι μέσα σε ένα καταράκτη. Σπίζουν από ζωή στο σκοτάδι, έτσι όπως χορεύουν σαν ομίχλοι μέσα σε ένα καταράκτη. Δεν δίλτα, η μαγική κυρά είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης Πίτερ Γκρένβαλ, δικουργός Νάνε Γκρένβαλ. Ερμηνευτές One More Time. Ο Γιώργαν Πέρσον, πρωθυπουργός Σουηδίας και διευθυντής ορχήστρας ο Άντερς Μπέρλιν. Thank you.
23η θέση, Den Wilda, η μαγική κυρά, και η μαγική κυρά έχει βάλει την υποψηφιότητά τη και αυτή για μια πρωτιά σε αυτό το διαγωνισμό. Ένα μελωδικό ατμοσφαιρικό κομμάτι. Σκεφτείτε βέβαια και τι χρονιά είναι φέτος, αν είναι χρονιά ρυθμικού κομματιού ή μελωδικού. Πέρσι πάντως το τραγούδι της Νορβηγίας ήταν καθαρά ατμοσφαιρικό και Ladies and μελωδικό. We've now completed our musical journey through Europe. Ακούσαμε όλα τα τραγούδια και τα 23 και ακούσαμε 17 γλώσσες απόψε. Η μουσική όμως είναι η βασικότερη και αυτή μας αγγίζει και αυτή ψηφίζουμε. No language barriers, no culture clashes. Για να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, που το δεύτερο μέρος βέβαια είναι η ψηφοφορία, θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. 23 jurors from all across Europe. Οι επιτροπές από τις 23 χώρες έχουν αρχίσει ήδη να συσκέπτονται για να μας δώσουν τα αποτελέσματά τους σε λίγο. Μέχρι λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν, εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, θα έχουμε ένα πολύ όμορφο διάλειμμα που ετοιμάζαν οι Βίκινγκς. Παλιά οι Βίκινγκς από τα βουνά άναβαν φωτιές από το ένα βουνό στο άλλο για να περάσουν το μήνυμα και μέσα σε μια μέρα όλη η χώρα είχε ειδοποιηθεί αν κινδύνευε. Η ερώτηση λοιπόν είναι τι θα γίνει αν αντικαταστήσουμε τη φωτιά με μουσική. Σε αυτά τα δύο λοιπόν, σε αυτούς τους δύο πόλους, παίζει το διάλειμμα που θα δούμε στη φωτιά, στη μουσική και στο μήνυμα που περνάει σε όλη τη χώρα. Πάνω σε ένα παγόβουνο, η Torbjörg Emlyn Faust που βλέπετε τραγουδά ένα στεβ, ένα μικρό ποιητικό θέμα από το Μεσαίωνα. Αυτό το θέμα θα το ερμηνεύσουν διαφορετικά 7 νορβηγοί μουσικοί διαφορετικών ειδών. Έτσι λοιπόν αυτό το θέμα θα ταξιδέψει από το Μεσαίωνα στα διάφορα είδη μουσικής και θα καταλήξει στο Spectrum όπου θα το ερμηνεύσει ο Ορχήστρας και θα το χορέψει το Oslo Dance Ensemble. Empty oddly, who diddly, who do? Empty oddly, who diddly, who do? Από το ίδιο ακριβώς θέμα ερμηνευμένο από την Buchenbrunz, ένα συγκρότημα των καταράκτη Βέρινγκσπόφε. Bendik Hofse, ένας από τους μεγαλύτερους σαξοφωνίστες της Νορβηγίας, το ερμηνεύει με το δικό του τρόπο πάνω από το Hardangerfjord.
gestohlen. Μπράς μπρος στο φάρο. Η Marie Buan Person, που ανήκει στη φυλή των Σέμι του Βορρά, ηθαγενείς με δική τους γλώσσα και κουλτούρα. Το πιο θεαματικό, ο κιθαρίστας Τέρι Ρίπνταλ σε πετρελαιοπηγή στη Βόρεια Θάλασσα. Και με τη φωτιά, φωτιά στη φωτιά, περνάμε στη σκηνή, όπου θα ακούσουμε το ίδιο θέμα μουσικό, το ίδιο μουσικό θέμα ερμηνευμένο από την ορχήστρα και να το χορεύει το Oslo Dance Ensemble. Thank you.
deido, sudi di di da dui deido. Και με το ίδιο το ΣΕΒ, το θέμα αυτό τραγουδισμένο και πάλι από την Dobbjörg Önlind Faust, που είναι τραγουδίστρια της folk, ποιήτρια και συγγραφέας, που έχει μεταφέρει την οδηγική μουσική με συναυλίες σε όλο τον κόσμο και που τη λατρεύουν, όπως καταλαβαίνετε, έκλεισε και το διάλειμμα που είχαν ετοιμάσει την οδηγή. Οι ελληνικές σημαίες εξακολουθούν να ανεμίζουν. Ο Φρόντε Τίνγκα, που μόλις είδα το διευθυντής της μεγάλης ορχήστρας του ραδιοφώνου, ήταν μπροστά στην ορχήστρα του. Και εδώ βέβαια πάλι το πιστάνι πάντα σηματοδοτεί το πέρασμα στο δεύτερο μέρος, το μέρος της αγωνίας, το μέρος της ψηφοφορίας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να παρακολουθήσουμε την ψηφοφορία όπως αυτή θα διεξαχθεί σε συνδέσεις με 23 χώρες, με τις 23 χώρες που συμμετέχουν. Και θα πρέπει βέβαια να σας πω ότι όλες οι χώρες μπορούν να ψηφίσουν με βαθμούς από το 1 μέχρι το 12, όχι 9, όχι 11 και όχι βέβαια και τη δική τους χώρα. Τώρα η Ingvild λέει ότι αυτή θα πάει στο μπλε δωμάτιο και αυτός θα πάει και έκανε ένα αστείο εδώ και είπε θα πάει στην τουαλέτα των γυναικών. Όχι όμως, θα πάει στο green room, το χώρο που φιλοξενεί τους καλλιτέχνες. Έτσι λοιπόν χωρίζονται οι παρουσιαστές μας, είναι δηλημένοι εδώ και ο Μόρτεν πάει για να δίνει συνεντεύξεις και ανταποκρίσεις από το μέτωπο των καλλιτεχνών. Και εδώ θα αρχίσει βέβαια να δουλεύει αποκλειστικά και μόνο κομπιούτερ, αφού όπως θα δείτε σε λίγο το Blue Room που λέει η Ingvild και μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά της Eurovision δεν είναι τίποτα άλλο από ένα blue box όπως λέμε, το απόλυτο τίποτα, ένα απόλυτο μπλε στο οποίο θα προβάλλει ο κομπιούτερ τα υπόλοιπα. Θα το δείτε αμέσως πώς θα γίνει. Χειροκροτεί το κοινό γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είναι η πρώτη φορά που αυτή η τεχνολογία εισβάλλει και στην Eurovision. Δείτε τι θα γίνει τώρα. Ευτυχώς δεν της έδωσε το κεφάλι. I'm okay. Και τώρα που σχηματίστηκε μέσω του κομπιούτερ και το σκηνικό, βλέπετε πάνω σκηνές από το green room. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλες οι αποστολές είναι εκεί και περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα. Ο δορυφόρος λοιπόν για τις συνδέσεις μας με όλες τις χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν. Numbers are flying in all across Europe. I'm glad we have Madame Christine Marshall Ortiz with us tonight. Η κυρία Christine Marshall Ortiz που είναι γραμματέας CBU και υπεύθυνη για το διαγωνισμό εδώ, για το αν θα πηγαίνουν όλα καλά, είναι η κυρία στην οποία θα απευθύνονται μόλις προκύπτει κάποιο πρόβλημα ή κάποια αμφιβολία. So let's go to Turkey first. Ξεκινάμε λοιπόν. Άγκυρα και Τουρκία. Good evening, Irma. Good evening, Ingvild. Και ακούμε την ψηφοφορία της Άγκυρας. We're looking forward to get your results. Yeah. Here are the results of the Turkish jury. Netherlands, 1 point. Ολλανδία, the very first point tonight ένας βαθμός από την Τουρκία. Le Piba, Efua. Norway, 2 points. Νορβηγία, 2 βαθμοί από την Τουρκία. United Kingdom. Ηνωμένο Βασίλειο. 3 βαθμοί. Βλέπετε με ροζάκι οι χώρες που παίρνουν βαθμούς και με το πράσινο η χώρα που ψηφίζει. 4 βαθμοί Αυστρία από Τουρκία. Portugal. Πορτογαλία. 5 βαθμοί. Portugal. 5 points. Le Portugal. Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina. 6 βαθμοί. Bosnia-Herzegovina. 6 points. La Bosnia-Herzegovina. Poland. Πολωνία. 7 βαθμοί. 7 points. La Pologne. 6 points. Croatia. 8 στην Κροατία. Croatia. 8 points. La Croatie. 8 points. Malta. 10 points. Να και 10 βαθμοί στη Μάλτα από την Τουρκία. Malta. 10 points. Και το 12. And now. And finally. Finally. Το 12. Ireland. Στην Ιρλανδία. Ireland got the first top score in
Ιρλανδία λοιπόν, ξεκινάει η Ιρλανδία με ένα δεκάρι και από ό,τι δηλώνουν εδώ οι συνάδελφοι, οι πρώτοι που θα αυτοπυρποληθούν εάν κερδίσουν είναι οι ίδιοι Ιρλανδοί που δεν αντέχουν να το διοργανώσουν και πάλι. Πέρσι το είχαν διοργανώσει. Τρεις χρονιές συνεχόμενες τους εξάντλησαν οικονομικά και δηλώνουν οι ίδιοι θα αυτοπυρποληθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Για να δούμε, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Gina G and United Kingdom should not win. Και πάμε τώρα στο Λονδίνο, BBC. Good evening to you, Ingvild. Well, what can I say? Word travels far and wide, but I have to tell you, it is a very small celebration in that this is the 20th year that I've had the great pleasure and privilege of giving the results of the United Kingdom jury. And I do so now in France, one point. France, one point. France, one point. Μας το έπαινε να το μοιραστεί μαζί μας και δίνει 2 βαθμοί στην Πορτογαλία. Switzerland, 3 points. Ένα βαθμό έδωσε στη Γαλλία. Τώρα δίνει στην Ελβετία 3 βαθμούς. Croatia, 4 points. 4 στην Κροατία. Belgium, 5 points. 5 βαθμούς στο Βέλγιο. 5 points. La Belgique, 5 points. Turkey, 6 points. 6 βαθμούς στην Τουρκία. La Turquie, 6 points. Greece, 7 points. 7 βαθμούς από το BBC στην Ελλάδα. Norway, 8 points. 8 βαθμοί στην Νορβηγία χειροκροτούν, θα ανησυχεί στην Νορβηγία. Thank you. Estonia, 10 points. 10 βαθμούς στην Εσθονία. Και θα σου αρέσει αυτό. Και στην Κύπρο δίνει η Αγγλία το 12, τότε στην Ίγκριν γιατί είχε πει ότι προτιμάει τον Κωνσταντίνο. Μπράβο λοιπόν στην Κύπρο, μπράβο και στην Ελλάδα, το BBC βλέπετε τον Κωνσταντίνο. Το BBC ψήφισε αυτή τη φορά τραγούδια μεσογειακά μπορώ να πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάρα πολύ νωρίς βέβαια, με ένα δωδεκάρι στην Κύπρο, την Ιρλανδία και την Κροατία. Μαδρίτη. Μπέλεν. Good evening, Will. Really, it's a fantastic evening. Είναι φανταστική βραδιά, λέει η Ισπανίδα, της άρεσε πολύ. Και θα μας δώσει επίσης αμέσως τους βαθμούς. One point. Slovenia, Slovenia one point. Ένας βαθμός από Ισπανία. Czechoslovakia, two points. Δύο βαθμούς, είπε Τσεχοσλοβακία, Σλοβακία είναι βέβαια. Δύο βαθμοί στη Σλοβακία. Iceland, three points. Τρεις βαθμοί στην Ισλανδία. Εστονία, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στην Εστονία. Εστονία, 4 points. Λεστονία, 4 points. Κροατία, 5 points. Επτά βαθμοί στην Κροατία. Πέντε βαθμοί, με συγχωρείτε. Έξι βαθμοί στην Πολωνία. Cyprus, 7 points. Επτά βαθμοί στην Κύπρο. 7 points. Cyprus, 7 points. Turkey, 8 points. 8 βαθμοί στην Τουρκία. La Turquie, 8 points. Malta, 10 βαθμοί στη Μάλτα. Malta, 10 points. Malta, 10 points. Που περνάει πρώτη αυτή τη στιγμή. And now, finally, Belgium. Και το 12 το δίνει στο Βέλγιο. Εμείς βλέπουμε την αντιπροσωπεία της Μάλτας και εδώ τη Λίζα Ντελμπό, τη Βελγίδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη Μάλτα με 20 βαθμούς στην πρώτη θέση και την Κύπρο με 19 στη δεύτερη. Η Ελλάδα είναι στη 10η θέση και ισοψηφεί με την Πορτογαλία. Περνάμε τώρα στη Λισαβόνα. Oh, it's you, Christina. Good evening, Christina. Hello, Ingvild. Good evening. Good evening. And congratulations for this wonderful show. Για το υπέροχο show και από την Πορτογαλία. Here are the results και of the Portuguese jury. Οι Πορτογάλοι δίνουν. France, one ένα βαθμό στη Γαλλία. One point. La France, un point. Norway, two points. Norway, δύο βαθμούς στη Νορβηγία. Cyprus, three points. Τρεις βαθμούς στην Κύπρο. Αυτό points. Δεν είναι Cyprus, καλό για την Κύπρο. Point. Θα τη ρίξει τη βαθμολογία. Sweden, 4 points. Sweden, 4 στην Σουηδία δίνουν 4 βαθμούς. Austria, 5 points. Πέντε στην Αυστρία. Iceland, 6 points. Έξι στην Ισλανδία. Iceland, 6 points. Lisland, 6 points. The Netherlands, 7 points. Η Ολλανδία παίρνει 7 βαθμούς.
Ireland, 8 παίρνει η Ιρλανδία. Ireland, Croatia, η Κροατία παίρνει το 10 Croatia, και την ανεβάζει πολύ. And finally, United Kingdom. Και το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει τους 12 βαθμούς τους, και αυτή τη στιγμή έχουμε την Κροατία να περνάει στην πρώτη θέση. Εδώ βλέπετε εσείς την αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου, την Gina G. Λοιπόν, την Κροατία στην πρώτη θέση με 27, δεύτερη την Κύπρο με 22. Και Ελλάδα στη 14η πάντα με την Πορτογαλία. Good evening, Ingvild. Good evening. It's really been και έχουμε περάσει στην ψηφοφορία της Κύπρου. Thank you. And, από τη Λευκοσία, λοιπόν, ένας βαθμός το Ηνωμένο Βασίλειο. Spain, 2 points. Δύο βαθμούς στην Ισπανία. Norway, 3 points. Η Νορβηγία παίρνει 3 βαθμούς από την Κύπρο. Poland, 4 points. Τέσσερις η Πολωνία. La Pologne, 4 points. The Netherlands, 5 points. Η Ολλανδία, 5 βαθμούς. Le Pays Bas, 5 points. Ireland, 6 η Ιρλανδία. Ireland, 6 points. L'Irlande, 6 points. Estonia, 7 βαθμούς η Εστονία που πάει καλά. Είναι αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση μαζί με την Τουρκία. 8 points. Η Κροατία, 8 βαθμούς. Να δούμε αν θα καταφέρει να μείνει στην πρώτη θέση Κροατία. Greece, 10 points. 10 βαθμοί στην Ελλάδα και μας ανεβάζει σημαντικά. And finally, και 12. The 12 points from Cyprus go to Portugal. Στην Πορτογαλία από την Κύπρο το 12. Βλέπουμε εδώ τη Λούσια να πανηγυρίζει από την Πορτογαλία. Και εγώ να σας πω ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί στην 8η θέση. Λοιπόν, Κροατία 35 πρώτη, Ιρλανδία κοντά με 26, Κύπρος στην 3η θέση με 22, Εστονία με 21 και Μάλτα με 20. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα, έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Βλέπουμε εδώ τη Μάγδα Μπλάγκταν, την Κροάτισσα καλλιτέχνηδα. And in fact we have more than 100 Maltese here in National Spectrum tonight. Έχουμε πάρα πολλούς Μαλτέζους εδώ στο θέατρο και βέβαια χειροκροτούν μόλις το δήλωσε αυτό η Ingvild ότι υπάρχουν πολλοί. Μάλτα λοιπόν. Yes, good evening, Ingvild. This is Malta calling. How are you doing? Και ρώτησε πώς είναι, είναι μια χαρά, το βλέπουμε άλλωστε. Ας ακούσουμε τώρα τους βαθμούς. Greece, 1 point. Ένας βαθμός από τη Μάλτα για την Ελλάδα. Cyprus, 2 points. Δύο για την Κύπρο. Αυτό θα στηρίξει πολύ την Κύπρο. Bosnia Herzegovina. Τρεις για την Βοσνία Ερζεγοβίνα. Bosnia Herzegovina, 3 points. La Bosnia Herzegovina, 3 points. Ireland, 4 points. Τέσσερις για την Ιρλανδία. Η Μάλτα ψηφίζει κάπως πτωτικά για τις χώρες αυτές που έχουν πάρει μια καλή σειρά. 5 βαθμούς στην Ισπανία. 5 points. 5 βαθμούς, ναι. 6 βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Le Royaume-Uni, 6 points. Croatia, 7 βαθμούς στην Κροατία. Croatia, 7 points. La Croatie, 7 points. Τα μπέρδεψε λίγο, τι να κάνει. Σλοβακία, 8 points. 8 στη Σλοβακία. La Slovaquie, 8 points. Το 10 πάει στην Τουρκία από τη Μάλτα. Turkey, 10 points. La Turquie, 10 points. And finally, και τελικά στην Αυστρία δίνει το 12 της Μάλτα. Βλέπετε εδώ την αντιπροσωπεία της Αυστρίας, τον Τζορτζ Νουσμπάουμερ και την λυπή αντιπροσωπεία. Τελειώσαμε και με τη Μάλτα. Και τώρα πάμε στην Κροατία. Εδώ θα έχουμε μια πτώση της Κροατίας, ίσως και από την πρώτη θέση. Βλέπετε εδώ τα τρίκ που γίνονται. Και αυτό γιατί βέβαια η Κροατία δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό της. Oslo, hi, Ingvild, Zagreb calling. Από Ζάγκρεπ λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε Turkey, τι ψηφίζει η Κροατία. Ένα βαθμό στην Τουρκία. Belgium, 2 points. Δύο βαθμοί Belgium, στο Βέλγιο. Τρεις βαθμοί από την Κροατία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τέσσερις βαθμοί στην Ισπανία από την Κροατία. Norway, 5 points. 5 βαθμοί στην Νορβηγία.
6 points. Slovenia 6 points. Slovenia. United Kingdom 7 points. 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο. United Kingdom 7 points. Le Royaume-Uni 7 points. Cyprus 8 points. 8 στην Κύπρο. 8 points. Cyprus, από την Κροατία. Portugal 10 points. 10 βαθμοί στην Πορτογαλία. Η Κύπρος έχει περάσει πάλι στη δεύτερη θέση. And finally Malta 12 points. Η Μάλτα δίνει τους 12 βαθμούς της η Κροατία και θα περιμένουμε να δούμε λίγο και τη Μάλτα να περνάει στη δεύτερη θέση. Βλέπουμε εδώ τη Μίριαμ Κριστίν της Μάλτα. Κροατία πρώτη με 42, δεύτερη Μάλτα με 32, ισοψηφίζει με την Κύπρο με 32 βαθμούς. Επίσαμε πίσω την Ιρλανδία. Αυστρία. Here the points from the Austrian Germany. Για να δούμε τη ψήφιση Αυστρία. Portugal, one ένας βαθμός στην Πορτογαλία. Portugal, one point. Cyprus. Wait a minute. Βιάζεται λίγο. Cyprus, two points. Δύο βαθμοί στην Κύπρο. Cyprus, two points. Cyprus, deux points. United Kingdom, three points. Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις βαθμοί. Le Royaume-Uni, trois points. Poland, four points. Πολωνία, τέσσερις βαθμοί. Quatre points. Estonia, 5 βαθμοί στην Εσθονία. 5 points. Lestonie, 5 points. Iceland, 6 points. 6 βαθμοί για την Ισλανδία. Island, 6 points. Ireland, 7 points. 7 για την Ιρλανδία. 7 points. Ireland, 7 points. And 8 points go to Norway. 8 πάνε στην Νορβηγία. Η Ιρλανδία έχει μόλις πάρει τη δεύτερη θέση και η Κύπρος έχει κατέβει στην τρίτη. Βλέπουμε εδώ την Ελίζαμπετ Ανδρέασεν. 10 βαθμοί στη Σουηδία και θα ανέβει και η Σουηδία γιατί βρίσκεται τώρα στην 20η θέση. Oh, that's good. And the 12 points 12 from the Austrian από την Αυστρία go to the Netherlands. Πάνε στην Ολλανδία. Και ανεβαίνει η Ολλανδία. Duff from Austria. Να, η Μαξίν nice και ο Φράγκλιν Μπράουν από την Ολλανδία. If you're young enough, I am not. But if you are, you will remember a very first Eurosong in Lugano, Switzerland. We go back to Switzerland for some minutes. Το πρώτο διαγωνισμό στο Λουγκάνο, αν είμαστε μεγαλύτεροι θα έλεγα. Βάζεται τόσο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ελβετία. Το 56 έγινε ο πρώτος διαγωνισμός. Ένας βαθμός στην Κροατία. La Grèce, deux points. Δύο βαθμοί από την Ελβετία στην Ελλάδα. Les Pays-Bas, 3 points. Les Pays-Bas, 3 points. Η Ολλανδία, 3 βαθμούς από την Ελβετία. Le Royaume-Uni, 4 points. Τέσσερις στο Ηνωμένο Βασίλειο. United Kingdom, 4 points. Το οποίο παίρνει την τρίτη θέση. Όμως παίρνει 5 η Κύπρος και την ξαναπαίρνει. Όχι, πάει δεύτερη. 6 βαθμοί στην Τουρκία. La Norvège, 7 points. 7 βαθμούς στην Νορβηγία. Εδώ βλέπουμε την αντιπροσωπεία της Ελβετίας. Η Σουηδία πήρε 8 βαθμούς. 10 η Πορτογαλία. Και 12. Η Ιρλανδία. Και εδώ έχουμε την Ιρλανδία να παίρνει την πρώτη θέση με 49, την Κροατία τη δεύτερη με 43, την Πορτογαλία τρίτη, την Κύπρο τέταρτη και πέμπτο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η Ιρλανδέζα, η Μερκουίν, και ψηφίζουμε εμείς τώρα. Η Νίκη, Νίκη Βενέγκα. Bonsoir, Oslo. Ici Athènes. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Voici le résultat du jury grec. Για να δούμε τι ψηφίσαμε εμείς τώρα. Croatie, ένα βαθμό στην Κροατία. Croatia, one point. Autrice, δύο στην Αυστρία. Austria, two points. Island, τρεις βαθμούς στην Ισλανδία και το Σουμπιντούτι. Iceland, three points. Slovakia, τέσσερις quatre στην Σλοβακία. Quatre points. Slovakia, four points. Portugal, πέντε βαθμοί στην Πορτογαλία. Παίρνει τη δεύτερη θέση η Πορτογαλία με τους βαθμούς μας. Εσπάνια, 6 στην Ισπανία. Εσπάνια, 6 points. Spain, 6 points. Πολόνια, 7 points. 7 βαθμοί στην Πολωνία. La Pologne, 7 points. Poland, 7 points. Μάλτα, 8 βαθμοί στη Μάλτα. Malta, 8 points.
Ιρλάνδα. 10 βαθμοί στην Ιρλανδία. Κρατάει πρώτη θέση και απομακρύνεται. Και στην Κύπρο δίνουμε τους 12 βαθμούς και θα δούμε πού θα πλασαριστεί η Κύπρος. Περνάει δεύτερη. Τελειώσαμε και από την Ελλάδα. Βρίσκουμε πρώτη την Ιρλανδία 59, δεύτερη την Κύπρο 51, τρίτη την Πορτογαλία 45. Πάμε όμως τώρα στην Εστονία. Let's go to Tallinn, Tallinn and say good evening to Annika. Από το Tallinn λοιπόν Hello, Oslo. Και την Εστονία. Tallinn is ready to give you the points of the Estonian jury. So here we go. Belgium 1 point. Ένας βαθμός στο Βέλγιο. La Belgique 1 point. United Kingdom 2 points. Le Royaume-Uni 2 points. France 3 points. Τρεις βαθμοί στη Γαλλία. 3 points. La France 3 points. Netherlands 4 points. Τέσσερις στην Ολλανδία. Netherlands 4 points. Les Pays-Bas 4 points. Then Norway 5 points. Πέντε στην Νορβηγία από την Εστονία. La Norvège 5 points. Croatia 6 points. Η Κροατία παίρνει 6 βαθμούς. Austria 7 points. Εφτά η Αυστρία. 7 points. L'Autriche 7 points. Iceland 8 η Ισλανδία. Iceland 8 points. Island 8 points. Sweden 10 η Σουηδία. Sweden 10 points. La Suède 10 points. Then last but not the least, Ireland. Ιρλανδία το 12 και την εκτινάζει στα ίση η Εστονία. Βλέπετε εδώ την Άιμαρ Κουίν. Τι να πούμε για την Ιρλανδία πια. 71. Τελικά θα καταντήσει ο διαγωνισμός στο μονοπόλιο της Ιρλανδίας. Θα βλέπετε. Ιρλανδία 71 πρώτη, Κύπρος 51 δεύτερη, Κροατία 53, 45 Πορτογαλία, 40 Μάλτα. Αυτή είναι η πεντάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 16η θέση. Και θα περάσουμε τώρα στη συνέχεια της ψηφοφορίας. Στην Νορβηγία περιμένουμε να ανοίξει το παράθυρο και να δούμε από το Όσλο μία άδεια θέση. Αλλά επειδή η Νορβηγία είναι εδώ και το Όσλο, η κυρία που θα μας έδινε τις ψήφες, αποφάσισε να έρθει live στην κοινή. Και ήρθε. I even remember to bring the votes from the Norwegian jury with me. Στολή που βλέπαμε στις παρελάσεις first point to Malta. Και δίνουν ένα βαθμό στη Μάλτα, η Νορβηγία. Finland, 2 δύο στη Φινλανδία. Είναι η πρώτη της βαθμή της καημένης της Φινλανδίας. Μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει βαθμό. 3 points. Three points. Yes. Ναι, η Φινλανδία. Ελλάδα 3 βαθμοί από την Νορβηγία. 4 η Γαλλία. Iceland 6 points. 5 η Ισλανδία. Iceland. Sorry, 5 points. Of course. Iceland 5 points. 5 points. Iceland 5 points. Sweden 6 η Σουηδία. Ξεκίνησαν όλες οι σκανδιναβικές, όπως βλέπετε. Croatia. Η Κροατία παίρνει 7 βαθμούς και περνάει την Κύπρο μέχρι στιγμής. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία της Νορβηγίας. 7 η Εστονία. 8 με συγχωρείτε η Εστονία. 10 η Ιρλανδία φεύγει και πάλι επάνω αρχίζει να γίνεται αδιαμφισβήτητη. Και 12. Πορτογαλία. 12, πού θα πάει η Λούσια και η Πορτογαλική αντιπροσωπεία περνάει δεύτερη με τρίτη την Κροατία, όχι, ισοψηφούν Πορτογαλία-Κροατία και τέταρτη την Κύπρο. Η Λούσια, πάμε Γαλλία, πάμε Παρίσι. Bonsoir Oslo, bonsoir Ingvild. C'est la pyramide du Louvre qui vous accueille ici à Paris. Του Λούβρου από πίσω, πρέπει να το μάθουμε όλοι πριν να ακούσουμε το αποτελέσμα. Un point. Ένας βαθμός στην Εστονία. Chypre, 2 points. Δύο βαθμοί στην Κύπρο. Cyprus, 2 points. Κακό αυτό. Suède, 3 points. La Suède, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Σουηδία. La Turquie, 4 points. Στην Τουρκία από τη Γαλλία. Turquie, 4 points. Portugal, 5 points. Πέντε η Πορτογαλία, κακό και για την Πορτογαλία αυτό. 5 points.
Ιρλάνδη. 6, μα τι κάνουν οι Γάλλοι, 6 Ιρλανδία. Κακό και για την Ιρλανδία. Pour votre pays, la Norvège, 7 points. 7 βαθμοί για την Νορβηγία. Από το Παρίσι. Να η Ελίζαβετα Μπρέσιν. 8 βαθμοί για το Ηνωμένο Βασίλειο. United Kingdom, 8 points. 10. Les Pays-Bas, 10 points. Για την Ολλανδία. 10 points. The Netherlands, 10 points. Και 12. Et enfin, l'Autriche, 12 points. Στην Αυστρία δίνει το Παρίσι τους 12 βαθμούς του. Για την προσωπία βεβαίως της Αυστρίας. Bravo à tous les participants. Bonsoir Oslo. Δεν έχουμε αλλαγές στον πίνακα. Έχουμε Ιρλανδία 87, Πορτογαλία 2, 62, Κροατία 57, Τρίτη, Κύπρος 4, 53. Έχει ανέβει όμως η Νορβηγία στην πέμπτη θέση. Θα πάμε Λιουμπλιάνα και Σλοβενία για να δούμε τι γίνεται εκεί με την Επιτροπή της Σλοβενίας. Bonsoir tout le monde dans cette situation de plus en plus tendue et permettez-moi de présenter la décision du jury slovène. Και μας και την κατάσταση που ζούμε που είναι λίγο τεταμένη. Ένας βαθμός για την Αυστρία. Suisse, 2 points. Δύο βαθμοί για την Ελβετία. Croatie, 3 βαθμοί για την Κροατία. Malte. 4 βαθμοί για τη Μάλτα. 4 points. Malta, 4 points. Pays-Bas, 5 points. Ολλανδία, 5. The Netherlands, 5 points. Islande, 6 points. Ισλανδία από Σλοβενία. 6 points. Iceland, 6 points. Suède, 7 βαθμοί. Ισλανδία, 7 points. Sweden, 7 points. Estonie, 8 βαθμοί η Εστονία. 8 points. Estonia, 8 points. Και τα μεγάλα του, Norvège. Το 10 το δίνει στην Νορβηγία που θα περάσει πάλι, όχι βέβαια μπροστά, θα πλασαριστεί στην πεντάδα, τέταρτη και 12. Ιρλάνδη. Στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. 99 πρώτη θέση η Ιρλανδία, 62 Πορτογαλία δεύτερη, 60 Κροατία τρίτη, 57 Νορβηγία τέταρτη, 53 Κύπρος πέμπτη. Για να πάμε στην Ολλανδία. She's still young. Let's see if she's still beautiful. Άμστερνταμ πάμε. Yes, και μας παρουσίασε την πρόεδρο της Επιτροπής, μας είπε ότι είναι πολύ νέα και θέλουμε να δούμε αν είναι πολύ όμορφη πάλι. Είναι όμορφη. Oh yes. Rostop in the bin. That's right. Το νικητήριο τραγούδι της Ολλανδίας σε κάποιες άλλες χρονιές παλιές. Ωραία η συζητική, αλλά έχουμε και λίγη αγωνία και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ένας βαθμός στην Ελλάδα από την Ολλανδία. Στην Ελλάδα που βρίσκεται στην 15η θέση. Δύο βαθμοί για το Βέλγιο. Τρεις βαθμοί για την Εστονία. Τέσσερις βαθμοί για την Ελβετία. Πέντε βαθμοί για την Κροατία. Portugal, 6 points. 6 βαθμούς για την Πορτογαλία. Turkey, 7 points. 7 βαθμούς για την Τουρκία. 7 points. La Turquie, 7 points. Sweden, 8 για τη Σουηδία. Sweden, 8 points. La Suède, 8 points. Norway, 10 points. 10 βαθμούς στην Νορβηγία, η οποία θα περάσει στην τρίτη θέση αφήνοντας στην Κροατία πίσω της. Now you are. Yeah. Και στην Ιρλανδία τους 12 βαθμούς. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Ήμερ Κουίν και ένα πραγματικά πολύ ωραίο κομμάτι, το Ιρλανδικό. 111 πρώτη θέση Ιρλανδία, 68 δεύτερη Πορτογαλία, 67 τρίτη Νορβηγία, 65 τέταρτη Κροατία και 50...
5 βαθμοί την πέμπτη θέση στη Ινδία. Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη θέση θα το παλέψουν. Η πρώτη δεν νομίζω. Ο Μόρτεν πάει στους Αυστριακούς να κάνει μια συζητησούλα μαζί τους. He's actually on the phone, George. Oh, sorry, η αυτοία βρίσκεται στην ενδέκατη θέση. To my mother. Now, George, yeah, sure. Miss Bauer. Hello. Μιλάει στο τηλέφωνο. Σου το πήρε, yeah. Ο Μόρτεν. Ich bin Morten. Και προσπαθεί να μιλήσει λίγα αυστριακά. Μόρτεν, du hörst, das war der Morten von AHA. Είναι ο Μόρτεν από τους AHA, είπε μέσα στο τηλέφωνο ο Τζος Μπάουμερ και δεν ξέρω τι έπαθε ο συνομιλητής του στην άλλη άκρη του σύρματος. Well, back to the blue room. Και ξαναγυρίζουμε στην Ingvild. Οκ. 11 of the participating countries are members of the European Union. 11 είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά όλοι είμαστε μέλη της μουσικής κοινότητας, θα μπορούσα να πω. Βρυξέλλες και Βέλγιο. It sounds like a poem, but it's not. I'm just trying to do an elegant link to Belgium and to Brussels. Good evening. Good evening, Ingvild. Good night, Oslo. Μάθα. Brussels calling. We give you the results of the Belgian jury. Από τις Βρυξέλλες και δίνει ένα βαθμό στην Ολλανδία. Switzerland. Δύο βαθμούς στην Ελβετία. Ireland, three points. Τρεις βαθμούς στην Ιρλανδία, τη ρίχνει το Βέλγιο στην Ιρλανδία, αλλά με τους βαθμούς που έχει δεν απειλείται πολύ. Τέσσερις βαθμοί στην Κροατία. Πέντε βαθμοί στην Τουρκία. Portugal, 6 points. Έξι βαθμοί στην Πορτογαλία. France. Επτά βαθμοί στην Γαλλία. 7 points. La France, 7 points. Norway. Οκτώ βαθμοί στην Νορβηγία από το Βέλγιο. Θα την ανεβάσουμε την Νορβηγία. Στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Sweden. Η Σουηδία παίρνει 10 βαθμούς και περνάει και αυτή πια κλασάρεται δυνατά στην πετάδα. Για να δούμε. 12 points for the United Kingdom. Ηνωμένο Βασίλειο, 12 βαθμοί. Βλέπουμε εδώ την Gina G. Thank you, Anne. Good night, Ingvild. Good night. Και έχουμε την Ιρλανδία να διαφυσβήτει τα πρώτη 114, αλλά δεύτερη την Νορβηγία 75 και τρίτη την Πορτογαλία 74 και τέταρτη την Κροατία 69. Παίζονται εκεί. Για να πάμε στο Δουβλίνο, το οποίο θα πρέπει να έχει ένα πανικό αυτή τη στιγμή να διαγράψει το πρόσωπό του. Α, μας λέει ότι μας περιμένει, αν πάμε εκεί βέβαια, θα μας περιμένουν με χίλιες ευχές. Είναι το τυπικό τους καλωσόρισμα. Ένας βαθμός στην Κύπρο από την Ιρλανδία. Estonia, 2 points. Δύο για την Εστονία. United Kingdom, 3 points. Τρία για το Ηνωμένο Βασίλειο. 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points. Switzerland, 4 points. Τέσσερι η Ελβετία. La Suisse, 4 points. Netherlands, 5 points. Πέντε η Ολλανδία. 5 points. Le Pays-Bas, 5 points. Croatia, 6 points. Έξι η Κροατία. Croatia, 6 points. La Croatie, 6 points. Norway, 7. Επτά η Νορβηγία. Norway, 7 η Ιρλανδία δεν μπορεί να αποφύγει τον εαυτό τη. 6 points. Austria, 8 η Αυστρία. Austria, 8 points. Lettland, 8 points. Iceland, 10 points. 10 βαθμοί η Ισλανδία. 10 points. Iceland, 10 points. And Sweden, και η Σουηδία παίρνει το 12. Μπαίνοντας έτσι στην τρίτη θέση η Σουηδία. Thank you, Ireland. Well, nothing. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 15η θέση και η Κύπρος στην 7η αυτή τη στιγμή. Πάμε στη Φιλανδία λίγο για να δούμε τι θα ψηφίσουν εκεί οι Φιλανδοί. Solveig in Helsinki. Helsinki. Hello, Ingvild. We indeed think that Norway is a very good neighbor tonight. Πιστεύουν ότι η Νορβηγία είναι ένας πολύ καλός γείτονας απόψε, η Φιλανδία. Bosnia-Herzegovina, 1 point.
Ένας βαθμός Βοσνία-Ερζεγοβίνη. France, 2 points. Δύο Γαλλία. La France, 2 points. Portugal, 3 points. Τρεις η Πορτογαλία. Portugal, 3 points. Le Portugal, 3 points. Switzerland, 4 points. Τέσσερις Ελβετία. Switzerland, 4 points. La Suisse, 4 points. Turkey, 5 points. Turkey, 5 points. La Turquie, 5 points. Cyprus, 6 points. Έξι στην Κύπρο. Cyprus, 6 points. Που πρέπει να περνά, όχι δεν το περνάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Norway, 7 points. Επτά βαθμοί στην Νορβηγία, η ψήφος που πήραμε, την στέλνουν. Sweden, 8 points. Sweden, 8 points. Σουηδία, 8 βαθμοί. Ireland, 10 points. Ιρλανδία, 10. Και our last neighbor, Estonia. Την Εστονία δίνει η Φιλανδία το 12, γιατί βέβαια όχι απλώς γείτονες, είναι παρά είναι γείτονες. Πήραν λοιπόν η Εστονία στη Φιλανδία ένα ωραίο 12. Thank you and good night from και πέρασαν στην 8η θέση. Πάνω η Ιρλανδία πρώτη, 124. Δεύτερη Νορβηγία, 89. Τρίτη Σουηδία, 86. Περάσαμε στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία. Σουμπιντού. Good evening, Oslo, and Shubidu to you, Ingrid. We congratulate you on a great election. And I now bring you the results of the Icelandic jury. Slovenia, 1 point. Slovenia, 1 point. Netherlands, 2 points. The Netherlands, 2 points. Le Piba. Η Ολλανδία, 2 βαθμοί από την Ισλανδία. Switzerland, 3 points. 3 βαθμοί στην Ελβετία. La Suisse, 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Le Royaume-Uni, 4 points. Croatia, 5 points. 5 βαθμοί στην Κροατία. 5 points. La Croatie, έτσι για να περάσει την Πορτογαλία και να πάρει την 4η θέση. Sweden, 6 points. 6 βαθμοί η Σουηδία. Για να περάσει την Νορβηγία και να πάρει τη δεύτερη θέση. And Finland, 7 points. 7 βαθμοί στη Φιλανδία. Έχει 2 μόνο. Τους έδωσε 7. To our good neighbors in Norway, 8 points. Στην Νορβηγία δίνει 8 βαθμούς. Έτσι γειτονικά τα πράγματα. Portugal, 10 points. 10 στην Πορτογαλία. Portugal, 10 points. Για να περάσει την Κροατία χωρίς και να πάρει την τέταρτη θέση. Και στην Εστονία. 12 και πάει η Εστονία στην 6η θέση, κατεβάζοντας την Κύπρο στην 8η. Η Ελλάδα είναι στη 15η. Κλείσαν με το Σουμπιντού πάλι. Να το. 124 βαθμοί στην πρώτη θέση η Ιρλανδία, 97 στη δεύτερη η Νορβηγία. Στην τρίτη θέση η Σουηδία με 92 βαθμούς, στην τέταρτη η Πορτογαλία με 87, στην πέμπτη η Κροατία με 80. It's not decided yet when we go to Poland. In Warsaw, Jan is waiting Πολωνία, from the Polish jury. Για να good δούμε τι θα ψηφίσει η Πολωνία. Good evening, Oslo. Yeah. Good evening, England. Good evening, Jan. Περιμένουμε τους βαθμούς της Πολωνίας. Yeah, sure. Here are the results of the Polish jury. Greece, 1 point. Ένας βαθμός από την Πολωνία στην Ελλάδα. Greece, 1 point. Croatia, 2 points. 2 βαθμοί στην Κροατία. La Croatie, 2 points. Iceland, 3 points. Στην Ισλανδία. 3 points. L'Island, 3 points. Norway, 4 points. Στην Νορβηγία. Άσχημο για την Νορβηγία αυτό. Εφόσον βέβαια ψηφιστούν οι γείτονές της. Γείτονές στον πίνακα. 5 points. 5 για τη Σλοβακία. 5 points. La Slovaquie, 5 points. Μόλτα, 6 βαθμούς για τη Μάλτα που βρίσκεται στη 13η θέση αυτή τη στιγμή και πήγε στη 12η. Ολλανδία, 7 βαθμοί. Austria, 8 στην Αυστρία. Η Αυστρία βρίσκεται στην 11η θέση, θα πάει στη 10η. Εστονία, 10 βαθμοί στην Εστονία που θα ισοψηφίσουμε την Κροατία στην 5η θέση. And finally, 12. Yeah. Ireland, την Ιρλανδία πάει το 12 και της Πολωνίας. Ireland, Inner Queen, The Voice, η φωνή, το τραγούδι. Thank you, Oslo. Thank you, Europe. Good night. Well,
there's still a possibility for Norway to win. Πιστεύει η Ingrid ότι η Νορβηγία έχει ακόμα μία πιθανότητα να κερδίσει, ότι έχει πιθανότητες, εμείς δεν το πιστεύουμε. Bosnia Herzegovina. And I'm glad to see that. It's no countries that have nil points. We know which are αν βέβαια δεν ζητηθεί καθόλου, απολύτως καθόλου η Ιρλανδία και δοθούν όλα τα δεκάρια των υπολείπων χωρών στην Νορβηγία, που είναι μάλλον απίθανο. Για να δούμε Bosnia Herzegovina. Χάσαμε την εικόνα, χάσαμε τον ήχο. Portugal, one point. Ένας βαθμός στην Πορτογαλία. Netherlands, δύο στην Ολλανδία. The Netherlands, 2 points. Le Piba, 2 points. Norway, 3 points. Norway, Νορβηγία, τρεις βαθμοί. Δεν θα δημιουργεί το όνειρο της Ingrid. Sweden, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στη Σουηδία. La Suède, 4 points. Turkey, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Τουρκία. Turkey, 5 points. Έχει η Τουρκία. Austria, 6 points. Έξι βαθμοί στην Αυστρία. Poland, 7 points. Πολωνία πρέπει να ήταν αυτό. Poland, Πολωνία, 7 βαθμοί. Slovenia, 8 points. Βαθμοί στη Σλοβενία. 8 points. La Slovenie, 8 points. 10. Croatia, την Κροατία. 10 points. Που θα περάσει στην τέταρτη θέση και θα... Ναι, πέρασε στην τέταρτη θέση και... Ιρλανδία, έχουμε νικητή. Το 12 πάει στην Ιρλανδία, έχουμε νικητή. Έχει γίνει πια υπόθεση Ιρλανδική ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Θα είναι η 7η νίκη της Ιρλανδίας. Okay, let's go to green room and check. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν στο green room. Τι να δούμε, που βλέπουμε Ιρλανδία 148 στην πρώτη θέση, Νορβηγία 104 στη δεύτερη, Σουηδία 96 στην τρίτη, Κροατία 92 στην τέταρτη, Πορτογαλία 88 στην πέμπτη. Εκεί προσβλήθηκε στη δέκατη και η Ελλάδα στη 15η θέση. Iggy Beatles από Morton και από Kimmer. You claim it back too soon. Do you think so? No. Είναι πολύ... Yeah. We'll take it next year then. Yeah, that means... This is kind of ping-pong match between the two. Είναι ping-pong αγώνας τελικά. Back to the blue room for the last. Σε σχέση με τις νίκες της Ιρλανδίας. Thank you, Morton. Γιατί είναι πέρσι είμαστε στο Δουβλίνο, του χρόνου θα ξαναείμαστε εκεί. We have only 2 γιατί πραγματικά οικονομικά δεν αντέχουν. Τρεις χρονιές συνέχεια. Μπρατισλάβα τώρα, Σλοβακία. Good evening, Oslo. Calling Bratislava. Hello, Ingrid. Here are the results of the Slovak jury. Για να δούμε τι ψήφισε η Σλοβακία. Iceland, 1 point. Iceland, 1 point. Iceland, 1 point. Poland, 2 points. Ireland, 2 points. Ιρλανδία, 2 βαθμοί. Αυτό... Austria, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Αυστρία. Sorry, Ingrid. It was Poland. Α, έχει γίνει κάποιο πρόβλημα εδώ. Poland 2 points, Austria 3 points. Δύο βαθμοί στην Πολωνία. Δεν ήταν η Ιρλανδία, λάθος από την Ingrid. Austria 3 points. Τρεις στην Αυστρία. Okay, that's right. Sweden 4 points. Τέσσερις Σουηδία. Sweden 4 points. La Suède 4 points. Croatia 5 points. Πέντε στην Κροατία. Croatia 5 points. La Croatie 5 points. United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο, 6 βαθμούς. United Kingdom, 6 points. Le Royaume-Uni, 6 points. Ireland, 7 points. 7 βαθμοί στην Ιρλανδία. Ireland, 7 points. L'Irlande, 7 points. Greece, 8 points. 8 βαθμοί στην Ελλάδα από τη Σλοβακία. 8 points. Cyprus, 10 points. 10 Κύπρος. Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. And finally, Malta, Μάλτα παίρνει το 12 της Σλοβακίας. Τελειώσαμε και από τη Σλοβακία και την Bratislava. Thank you. Well, thank you too. Ireland is in the lead and I know. Το ξέρεις, Ingrid, πολύ καλά ότι είναι πρώτη η Ιρλανδία. When we go to μάλιστα η Σουηδία ψηφίζει. And you know, we Norwegians are still very excited about one thing.
Οι Νορβηγοί, λέει, έχουν μία αγωνία αν οι Σουηδοί θα τους δώσουν κάποιους βαθμούς αυτή τη χρονιά. Φρικτή αγωνία. Γιατί είναι στη δεύτερη θέση, βέβαια, και αν τους δώσουν... Just wait a minute, Ulla, because I have to tell you something that... The statistics show that over the years we have given you 156 points, while you have given us only 82. Ενώ εσείς μας δώσατε πολύ λιγότερους από ό,τι σας δώσαμε. Έτσι λοιπόν να προτείνει η Ingvild να το αλλάξουν απόψε. Και συμφωνεί η Σουηδέζα, η οποία κάθεξη μείνει στην συμφωνία της. Ένας βαθμός στην Κροατία. Δύο βαθμοί στην Κύπρο. Η Κύπρος περνάει στην 7η θέση. Τρεις βαθμοί στην Ελλάδα. Η οποία δεν περνάει στην 14η θέση. Παραμένει 14η. Τέσσερις βαθμοί στην Πορτογαλία. Malta, 5 points. Πέντε βαθμοί στη Μάλτα. Ήρθε για να περάσει στην Ολλανδία. Ηνωμένο Βασίλειο, 6 βαθμοί. Ήρθε για να περάσει στην Κύπρο και να βρεθεί στην 7η θέση. Ireland, 7 points. Επτά βαθμοί στην Ιρλανδία. Netherlands, 8 βαθμοί στην Ολλανδία. Είναι λιγάκι ψυχοφθόρα η ψηφοφορία της Σουηδίας, ειδικά για τους Νορβηγούς. 10 βαθμοί στην Νορβηγία. Ελιζαμπέτ Ανδρέασεν στέλνει φυλάκια, γιατί όχι. Και θέλω πολύ να δω που δίνει το 12 η Σουηδία. Την Εστονία δίνει τους 12 βαθμούς η Σουηδία. Και πέρασε στην 5η θέση η Εστονία. Έχουμε εδώ και ώρα τον νικητή, έναν νικητή που όλοι κάπου βαθιά μέσα μας τον ξέραμε και όλοι δεν θέλαμε να τον παραδεχτούμε, να το η Ιρλανδία. 162, δεύτερη Νορβηγία με 114, πάρα πολύ καλά. Τρίτη Σουηδία με 100 βαθμούς, τέταρτη Κροατία, τρομερή επιτυχία με 98 βαθμούς, πέμπτη Εστονία με 94, βρίσκεται η Κύπρος στην 8η θέση με 72 και η Ελλάδα στην 15η με 36 βαθμούς. Οι σαμπάνιες έχουν ανοίξει για την Ήμερ Κουίν, της αξίζει. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το Ιρλανδικό, απλά δεν θέλαμε να το πιστέψουμε ότι μπορεί να ξαναβγεί η Ιρλανδία. 7η νίκη για την Ιρλανδία λοιπόν. Και ο Μόρτεν οδηγεί την Ήμερ στη σκηνή για να πάρει το βραβείο της και να μας ξαναπεί το υπέροχο τραγούδι The Voice. 7 νίκες για την Ιρλανδία. Ο Mr. Eurovision, ο Johnny Logan, οχριά πια, διότι και οι καινούργοι που βγαίνουν συνεχίζουν να φέρνουν νίκες. 70, 80, 81, 92, 93, 94 οι νίκες μέχρι στιγμής της Ιρλανδίας. Πυροτεχνήματα επί σκηνής. Χώρα με σπουδαία μουσική παράδοση, με πολύ ωραίους ανθρώπους, και ξέρουμε θα σαν η δεύτερη πατρίδα βασιά. Κοιτάξτε τι γίνεται στη σκηνή, ανάβουν οι φωτιές, πυροτεχνήματα. Βλέπετε τι γίνεται, εμείς εδώ βλέπουμε τη σκηνή βεβαίως και χαιρόμαστε πολύ περισσότερο. Congratulations, συγχαρητήρια. Και να σας πω και κάτι, πέρσι το τραγούδι της Νορβηγίας με τη Χιονούλα Σένη στο βιολί που ήταν η Ιρλανδέζα, ήταν μισή νίκη της Ιρλανδίας και πάλι. Να, το η Χιονούλα Σένη από την Ιρλανδία με τον Nocturne, το περσινό τραγούδι που κέρδισε για την Νορβηγία. Νάτι, η Χιονούλα είναι μπροστά, η Ιρλανδέζα βιολίστρια. Οι συντελεστές του περσινού τραγουδιού συγχαίρουν το φετινό τραγούδι.
Κάντι έρχονται. Έτσι λοιπόν η Ιρλανδία για 7η χρονιά, για 7η φορά. Μπαίνει στην πρίζα, στην κυριολεξία μπαίνει στην πρίζα. Η Queen, the winner here, and the composer Brendan Graham. Brendan Graham, σας είπα ότι ήταν ο συνθέτης της νίκης του 94, του φετινού τραγουδιού, πήρε το βραβείο. Η Σιονούλα δεξιά, η περσινή βιολίστρια. Και Ιρλανδέζα. Θα ακούσουμε το τραγούδι, θα σας αφήσω με τη γεύση του τραγουδιού. Από όλη την ελληνική αποστολή θα σας ευχηθώ μια καλή και θερμή νύχτα, γιατί για μας εδώ θα είναι παγωμένη. Θα σας αφήσω να χαρείτε το τραγούδι που χάρισε τη νίκη στην Ιρλανδία για μια ακόμα φορά. Μας καληνυχτούν και οι οικοδεσπότες μας. Καληνύχτα το Όσλο, θα τα πούμε από το Δουβλίνο του χρόνου. Καλή σας νύχτα.